μας εκ τους προσκεκλημένους, προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το κλίμα, το πολιτικό κλίμα φυσικά, το οικονομικό, ό,τι περιστρέφεται γύρω από τις εξελίξεις, να σας μεταφέρουμε όσο καλύτερα μπορούμε λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, τα πάντα γύρω από την πολιτική αναμέτρηση, γύρω από την πόλωση, τους διαξηφισμούς και όχι μόνο. Δεν έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Θα ξεκινήσουμε χαιρετίζοντας τους προσκεκλημένους μας. Να πούμε ότι είχαμε και προσκεκλημένο από τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς, λόγω έκτακτου προβλήματος που είχε την τελευταία στιγμή, μας ενημέρωσε ότι δεν μπόρεσε να έρθει. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αλλάζει φυσικά την δική μας συζήτηση. Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως καλεσμένους μας. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Καΐσα, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Νομό Εύρο. Χαίρετε, κύριε Καΐσα. Καλησπέρα σας. Δεξιά μου τον κύριο Σταμάτη Γκατζίδη, υποψήφιο βουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στον Εύρο. Κύριε Γκατζίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελπίζω να μην σας πειράζει που κάθεστε δεξιά. Όχι. Εμείς είμαστε παντός καιρού. Πάρα και από αριστερά και από δεξιά βρισκόμαστε κάθε μέρα. Θα έρθει ώρα να το συζητήσουμε και αυτό. Η κυρία Ειρήνη Βουτσά, υποψήφια βουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, με την εκλογική συνεργασία των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για να είμαι πιο ακριβής, στο νομό Εύρο. Χαίρετε, κυρία Βουτσά. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Γιάννης Τράκος, υποψήφιος βουλευτής με την επίσης εκλογική συνεργασία της Δημοκρατικής Αριστεράς με το κόμμα Πράσινη Αλληλεγγύη του κυρίου Χρυσόγελου. Χαίρετε, κύριε Τράκο. Χαίρετε, γεια σας. Ο συνδυασμός λέγεται Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά. Ανέφερα απλώς το όνομα του κόμματος που προϋπήρχε για να μην μπερδεύουμε τους τηλεθεατές, γιατί με την οικολογία, την αλληλεγγύη, είχαν δημιουργηθεί διάφορα παρακλάδια. Λοιπόν, και να περάσουμε και στον τελευταίο μας προσκεκλημένο, κύριος Γιώργος Ελευθεριάδης, υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι στον Εύρο. Χαίρετε. Μόλις εσάς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε φορά. Όπως προλόγησα, να ενημερώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να δούμε τις εξελίξεις όσο καλύτερα μπορούμε, φυσικά στα πλαίσια πολιτισμένου διαλόγου. Κύριε Καΐσα, να ξεκινήσω με εσάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ και λόγω των δημοσκοπικών, της δημοσκοπικής του δυναμικής, αλλά και λόγω των εξελίξεων, ηθελημένα και όχι, αναφέρεται από κάθε κόμμα. Δεν αναφέρεται μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ στον εαυτό του, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ τα σημαντικότερα θέματα, πριν μπούμε στο οικονομικό, στο οποίο οικονομικό, στα εγχώρια οικονομικά, θα ήθελα να σταθούμε ιδιαίτερα, είναι το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τελικώς με τους δανειστές. Τι θα κάνει με το μνημόνιο, τι θα κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια στάση θα κρατήσει. Και εφόσον λοιπόν το γεγονός και αυτό που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα διαπραγματευτεί καλύτερα, τι δεν έκανε καλά η Νέα Δημοκρατία, πού δεν διαπραγματεύτηκε καλά, τι θα αλλάξει αν στις 25 Ιανουαρίου διαπραγματευτεί πρώτος διαπραγματευτής μπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς από την αρχή το είπαμε ότι αυτό το χρέος είναι μη διαχειρίσιμο. Σε αυτήν την εκτίμηση τότε μας ηρωνεύτηκαν πολύ. Συνέχισε η κατάσταση τα τελευταία χρόνια και είδαμε ότι το χρέος αυξάνεται αντί να μειώνεται. Οι υποχρεώσεις δεν μπορεί η χώρα να ανταποκριθεί σε αυτήν τη λογική και επομένως ο δρόμος είναι άλλος, εντελώς διαφορετικός από αυτό που ακολούθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και φυσικά και η συγκυβέρνηση. Ο δρόμος είναι να κουρευτεί το μεγάλο μέρος του χρέους και το υπόλοιπο με ρήτρα ανάπτυξης να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Λεπτομέρειες νομίζω υπάρχουν γύρω από αυτό το ζήτημα. Έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς ότι αυτό έχει γίνει το 1953 για την ίδια τη Γερμανία και νομίζουμε ότι το οφείλει αυτό η Γερμανία σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο να αντιμετωπίσει την κρίση στην οικονομική στη χώρα μας τουλάχιστον με τα ίδια σταθμά και τα ίδια μέτρα που έγιναν για αυτήν. Πάντως, κύριε Καΐσα, μου κάνετε καλή πάσα, γιατί βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη πλέον αποφεύγονται αναφορές στο Brexit. Ένα ζήτημα το οποίο είχε γίνει όχι μόνο hashtag στα social media, αλλά είχε γίνει ουσιαστικά τρόπος αναφοράς στην κατάσταση της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, το προηγούμενο διάστημα, πλέον αποφεύγεται. Ξεκινάει μια συζήτηση, την οποία, στη βάση της οποίας βάζουν την επιμήκυνση των δανείων, μακροχρόνια όμως, και φυσικά όχι συζήτηση για νέο κούρεμα. Αλλάζει τα πλάνα του ΣΥΡΙΖΑ κάτι τέτοιο, αν δεν γίνει καμία κουβέντα για νέο κούρεμα? Δεν γινόταν κουβέντα για κουρέματα, δεν γινόταν από κανέναν. Σήμερα που λένε πριν ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ φτάσει να γίνει κυβέρνηση, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επίσημα πλέον μιλάει για το ότι αυτό το χρέος στην Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και επομένως πρέπει να απαρθούν μέτρα. Εγώ οικονομολόγος δεν είμαι. Δεν ξέρω αν κούρεμα θα λέγεται, επιμήκυση θα λέγεται ή εν πάση περιπτώσει πώς θα λέγεται. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτό το χρέος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη συγκεκριμένη χώρα και επομένως θα πρέπει να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα, τα οικονομικά, στα οποία να μπορεί η χώρα
να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης κουρεύοντας το χρέος ή επιμηκύνοντάς το ή δεν ξέρω τι, τι μέτρα θα παρθούν. Ειδικώς επειδή δεν είμαι, δεν θέλω να μπλέξω σε ορολογίες οικονομικές και επιστημονικές, αλλά νομίζω ότι η ουσία του ζητήματος είναι αυτή. Θα μπούμε ακριβώς στην ουσία του ζητήματος, θα συζητήσουμε τα οικονομικά μέτρα που προβλέπει όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τι έχουν να πούν και τα υπόλοιπα κόμματα επάνω σε αυτά. Θα με επιτρέψετε, κύριε Καΐσα, να περάσουμε στον κύριο Γκατζίδη. Κύριε Γκατζίδη, πώς βλέπετε εσείς τη συζήτηση για το χρέος? Κούρεμα, επιμήκυνση δανείων. Τελικώς, τι αλλάζει για εμάς, τι αλλάζει την επόμενη μέρα, είτε με ΣΥΡΙΖΑ μπροστά, είτε με Νέα Δημοκρατία, είτε για να βάλω και το ΚΚΕ στην κουβέντα, με ένα πιο ισχυρό κουκουέ? Ναι. Λοιπόν, αν και νέος δημοσιογράφος, ξεκίνησες με πολύ εύστοχη ερώτηση, με την οικονομία. Και νομίζω. Και να πω ότι αυτό το σχόλιο δεν ήταν πληρωμένο, κύριε Γκατζίδη, σας ευχαριστώ για αυτό. και νομίζω ότι και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση δεν συζητάμε τα κύρια ζητήματα. Το κύριο. Και το κύριο ποιο είναι? Η οικονομία. Γιατί η χώρα μας βρίσκεται εκεί που βρίσκεται? Γιατί η περιοχή μας βρίσκεται εκεί που βρίσκεται? Γιατί έχει καταστραφεί η βιομηχανία μας? Γιατί η βιοτεχνία μας? Γιατί η αγροτική οικονομία? Γιατί η κτηνοτροφία? Γιατί η πολυτουργή των νοσοκομείων? Γιατί πολυτουργούν οι υπηρεσίες? Γιατί? Ποιος φταίει για αυτό το πράγμα? Η οικονομία. Φταίει το χρέος μόνο? Όχι βέβαια. Υπάρχουν χώρες που μεγαλύτερο χρέος από εμάς. Μην επικεντρώνουμε λοιπόν το πρόβλημα της οικονομίας στο χρέος. Είναι ένα πρόβλημα σίγουρα. Όμως, για το κουκουέ, το λέμε καθαρά, θα τα ακούσουν όλοι. Για όλη αυτή την ιστορία, για όλα αυτά τα προβλήματα, την κύρια ευθύνη την έχει ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Η πολιτική που σχεδιάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτελείται, υλοποιείται από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Και σε αυτό τα άλλα τα κόμματα ομονοούν. Θα μπορούσε εκτός να επιβιώσει η χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Από το ΚΚΕ. Και δεν ξέρω αυτό θα σημαίνει, ναι, και εκτός ευρώ, θα μπορούσε, κύριε. Θα μπορούσε. Γιατί η χώρα μας είναι με μεγάλες δυνατότητες, με πρωτογενή τομέα, με άνετα να καλύψει τις ανάγκες. Γιατί, για παράδειγμα, πρέπει να εισάγουμε ζάχαρη και να μην έχουμε τη δικιά μας ζάχαρη? Να, μπροστά στα μάτια μας συντελείται το έγκλημα. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν βρούμε λοιπόν την γλώσσα που γεννάει τα προβλήματα, που είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίποτα, ψάχνουμε έστα. Και σε αυτό η Νέα Δημοκρατία τι μας λέει? Πάλι καλά που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνουμε τις επιδοτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι μας λέει? Έχουμε κακούς διαπραγματευτές, δεν διαπραγματεύεται καλά ο Σαμαράς. Αν πάμε εμείς, αν διαπραγματευτεί ο Τσίπρας και οι άλλοι, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όχι. Εμείς λέμε ότι όσο θα συνεχίζεται αυτή η οικονομική ανάπτυξη, αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, ο καπιταλιστικός όπως λέμε, θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Να κοιτάξουμε την άλλη όψη. Ακούστε το όμως αυτό. Και να δούμε την άλλη όψη νομίσματος. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι δεν έχουμε παραγωγή. Συμφωνούμε. Είχαμε καταστρέφει την βιομηχανία. Ναι, προσέξτε όμως πως την ίδια στιγμή που θέλουμε να ξαναδημιουργήσουμε, πως υποκύπτουμε στο διαφάλμα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε παραγωγή, από τη στιγμή που η χώρα οικονομικά δείχνει να μην μπορεί να βγάλει το ισοζύγιο, να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια τη, πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε επενδύσεις για να αρχίσουμε να βγάζουμε εμείς για μας? Εκεί οδήγησε αυτή η πολιτική τη χώρα μας. Η πολιτική αυτή. Αυτά τα φαινόμενα δεν έπεσαν από τον ουρανό, δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Η πολιτική που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα μας οδήγησε στα βράχια. Αν θα συνεχίσουμε την ίδια πολιτική, θα στοκάρουμε συνεχώς στα βράχια. Τώρα μου φαίνεται σε ένα παράδειγμα τι θα γίνει του χρόνου. Η χώρα μας ήταν εξαγώγημη χώρα σε πολλά προϊόντα. Και στα 20 χρόνια που έχουμε υπογράψει το Μάστριχτ, έχουν καταστραφεί τα πάντα. Έχουν ερημώσει τα πάντα. Αν πάτε στο Βόρειο Εύρο, έχουμε γίνει ένα απέραντο γυροκομείο. Ποια πολιτική μας οδήγησε εκεί? Γιατί δεν ομολογούν ότι αυτή η πολιτική είναι η αιτία που μας οδηγεί? Και αν δεν την αλλάξουμε, μην περιμένουμε ασπρεμένα. Θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Γκατζίδη, τα οικονομικά θέματα να τα αναλύσουμε ακόμη περισσότερο. Θα περάσω στην κυρία Βουτσά. Βλέπουμε τους ανεξάρτητους Έλληνες δημιούργησαν έναν ευρύ εκλογικό συνασπισμό. Ένα από τα κόμματα είναι και φυσικά και το Αγροτικό Κοινοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Προφανώς μια προσπάθεια να τραβήξει κόσμο, το λέω φυσικά, και να δώσει λύσεις. Έτσι, δεν το εννοώ μόνο δημοσκοπικά ή εκλογικά, κυρία Βουτσά, μην παρεξηγήσετε. Ένα τρόπο να τραβήξει κόσμο και να δώσει λύσεις ίσως και σε αυτούς τους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε δημοσκοπικά ανεξάρτητοι Έλληνες είναι οριακά στην είσοδο στη Βουλή. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι είναι ανάγκη οι ανεξάρτητοι Έλληνες, η νέα τους εκλογική συνεργασία να υπάρχει στη Βουλή? Τι διαφορετικό έχουν να δώσουν στη Βουλή οι ανεξάρτητοι Έλληνες? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν ξεκάθαροι από την αρχή. Από το 12 μέχρι και σήμερα που υπάρχουμε,
Γνωρίζετε όλοι ότι δεν έχει μετακινηθεί ούτε ο Πάνος ο Καμένος, αλλά ούτε και οι υπόλοιποι βουλευτές, οι 12 που έχουμε στο Κοινοβούλιο, δεν έχουν μετακινηθεί από τις θέσεις μας. Μισή έφυγαν. Σας μιλάω για τους 12 που έμειναν. Αν μιλάμε για αυτούς που έφυγαν, ας ψάξουμε καλύτερα πρώτα γιατί έφυγαν. Από τη μέρα που μπήκατε στη Βουλή, μπήκατε με 20 τόσους και μείνατε 12. Νομίζω όμως ότι σε κάθε καινούριο που δημιουργείται υπάρχουν πάντοτε και τα λάθη. Εντάξει, ας το δούμε κάπως έτσι. Η οικονομική πολιτική των ανεξάρτητων Ελλήνων σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση του χρέους. Εφόσον η Ευρώπη. Η Ευρώπη, φαντάζομαι, η παραμονή στο ευρώ είναι μονόδρομος για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Από εκεί και πέρα, τι μπορεί να αλλάξει από τις 25 Γενάρη, αν υπάρχει μια πιο ισχυρή και σε ποσοστό αλλά και σε ανθρώπους παρουσία των ανεξάρτητων Έλληνων στη Βουλή. Λοιπόν, καταρχήν είναι συγκεκριμένες οι θέσεις μας σχετικά με το χρέος. Έτσι. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε λογιστικός έλεγχος για να δούμε ποιο είναι πραγματικά το χρέος και από εκεί και πέρα να δούμε ποιο είναι το επαχθές και επωνίδης του. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε ό,τι μας έχει φορτώσει ο κύριος Παπανδρέου. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα, κυρία Βουτσά, πώς θα επηρεάσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες το οποιοδήποτε νέο κυβερνητικό σχήμα, γιατί για σχήμα φαντάζομαι θα πάμε, δεν νομίζω να πετύχει αυτοδυναμία, είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα, κυρίως για τους δύο μονομάχους, πώς θα μπορέσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, έχοντας ένα καλύτερο εκλογικό ποσοστό και μια πιο δυναμική παρουσία στη Βουλή, να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο, προκειμένου να μην συνεχιστεί αυτή η φορολογική πολιτική. Λοιπόν, όσο πιο δυνατοί είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θεωρώ ότι θα είναι αυτοί που θα μπορούν να ρυθμίσουν την όποια κυβέρνηση υπάρχει. Αυτό το κάνανε και στην προηγούμενη κυβέρνηση που τη ρίξαν. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και στην επόμενη. Πρέπει να υπάρχουν δυνατοί μέσα στη Βουλή οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Το ρήμα να ρυθμίσουν θα το κρατήσω, γιατί με αυτό θα περάσω μετά σε εσάς, κύριε Ελευθεριάδη. Αλλά πριν θα πάω στη Δημάρ, στην πράσινη δημοκρατική αριστερά, στον κύριο Στράκο. Είναι γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα μας απασχόλησε πάρα πολύ το πώς χάνει εκλογικά ποσοστά αλλά και κόσμο δημοκρατική αριστερά. Το κόμμα βρισκόταν σε μια περίοδο αποσύνθεσης, κακά τα ψέματα, και ακόμη βρίσκεται. Βλέπουμε ότι η είσοδος στη Βουλή μοιάζει όλο και πιο δύσκολη. Γιατί ο κόσμος, έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί έχουμε δει ότι οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι οι οποίοι στην κάλπη καμιά φορά ψηφίζουμε, γιατί να δώσουν ψήφο στην δική σας νέα εκλογική συνεργασία, φυσικά με κορμό τη δημοκρατική αριστερά, τι θα αλλάξει για τη δική του ζωή τη 25 Γενάρη, αν ψηφίσουν και δώσουν μια καλή, μια ικανοποιητική κοινοβουλευτική παρουσία στην πράσινη δημοκρατική αριστερά. Εμείς πιστεύουμε πως η πράσινη δημοκρατική αριστερά θα πρέπει να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο, επειδή είναι η μόνη δύναμη η οποία θα δώσει μια προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης στον ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι πρώτο κόμμα, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό θα το δείξει. Όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Λέω. Και έχουμε θέσεις αρκετές καλές που. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και η παραμονή μας στο ευρώ. Βλέπουμε το χρέος είναι μη βιώσιμο αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να γίνει μία επιμήκυνση και μείωση των επιτοκίων. Στα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που παρατηρώ το τελευταίο διάστημα, βλέπω πως οι Γερμανοί τώρα δεν φοβούνται πλέον που θα υπάρξει μία αλλαγή εδώ στην Ελλάδα, όπως φαίνεται σε εισαγωγικά. Και γίνεται λόγος τώρα το τελευταίο διάστημα για το κατοχικό δάνειο που έχουν πάρει. Τα παρακολουθούμε εκεί και νομίζω πως είναι ευκαιρία τώρα να αλλάξει ο συσχετισμός δυνάμεων στην Ελλάδα και επιτέλους να υπάρχει μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας μας. Εμείς πληρώνουμε αυτή τη στιγμή το κόστος που συμμετείχαμε στην κυβέρνηση, αλλά δεν θεωρούμε πως ήταν λάθος η συμμετοχή μας στην κυβέρνηση, γιατί εκείνο το χρονικό διάστημα φάνηκε ξεκάθαρα πως εάν δεν υπήρχε ισχυρή ελληνική κυβέρνηση, θα χρεοκοπούσαμε. Όπως δεν θεωρούμε λάθος, τότε αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς συμπεριφερόταν σαν να ήταν μονοκομματική κυβέρνηση. Και εκεί αποφάσισε η Δημοκρατική Αριστερά να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Και αυτά τα πληρώνουμε αυτή τη στιγμή όλα. Λοιπόν, είχα πει ότι. Παρακαλώ, κύριε Γκαρτζέντη. Παρακαλώ. Επιγραμματικά τη θέση του Κουκουέ για το χρέος. Γιατί συζήτησε για το χρέος. Θα μου επιτρέψετε να πάμε στον κύριο Ελευθεριάδη, να έχουμε μια πρώτη υποθέτηση από όλους και θα συνεχίσουμε με το ζήτημα του χρέους, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα να θέσω γι' αυτό. Να περάσουμε λοιπόν στον κύριο Ελευθεριάδη. Φαίνεται πάντως, κύριε Ελευθεριάδη, το ποτάμι θα είναι ένα από τα κόμματα αριθμιστές.
τουλάχιστον τα ποσοστά του αυτή την ώρα αυτό δείχνουν, εκτός πια αν αλλάξει εξαιρετικά κάτι, αν όλοι οι ψηφοφόροι οι οποίοι σκέφτονται να ψηφίσουν ποτάμι αλλάξουν γνώμη την τελευταία στιγμή. Ως ρυθμιστής, τι διαφορετικό θα προσφέρει το ποτάμι από τη στιγμή που θυμάμαι δήλωση του κ. Μανολόπουλου σε προηγούμενη εκπομπή του ενός εκ των συντονιστών του ποταμιού μας, είχε πει ότι εμείς θα συνεργαστούμε τον πρώτο, είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία. Σωστά. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που λέει το ποτάμι είναι ουσιαστικά και αυτό που ακούμε τόσο καιρό, ότι θέλουμε κάτι καινούριο. Αυτό που κάνει όμως αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα ο ελληνικός λαός είναι να συνεχίζει να ψηφίζει το παλιό. Το ποτάμι, αυτό που λέμε εμείς, είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ γιατί είμαστε το κάτι καινούριο. Τώρα, στην ερώτησή σας, το τι θα κάνουμε εμείς με το χρέος και όλα αυτά που ακούγονται. Μάλλον η ερώτησή σας ήταν ακριβώς. Τι διαφορετικό θα προσφέρει σε αυτή τη διαπραγμάτευση το ποτάμι. Κοιτάξτε, η διαπραγμάτευση. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε ότι θα συνεργαστούμε υπό όρους. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής, άσχετα το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία το πρώτο κόμμα, θα συνεργαστούμε υπό κάποιους όρους. Δεν τασόμαστε υπέρ είτε δεξιά είτε αριστερά. Νομίζω τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή δεν τον ενδιαφέρει αν είναι δεξιά ή αριστερά. Θέλει κάποιες λύσεις ουσίας, θέλει αυτή τη στιγμή ανάπτυξη, θέλει αμεσότητα να βγει η χώρα από την κρίση, να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το άγχος που επικρατεί στην αγορά, τι θα γίνει, θα βρούμε, να ορίονται ουσιαστικά αυτές οι λέξεις, Brexit, με τις τράπεζες, με τα κεφάλαια, αν θα πληρωθεί, αν θα πάμε ξανά στις εκλογές. Όπως ξέρετε και οι εκλογές αυτή τη στιγμή επηρεάζουν και την οικονομία της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει τα πάντα. Και αν υπήρχε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, είχα μια απορία, κάτι που με ρώτησε και ένας γνωστός πριν λίγο. Από τότε που ανακοινώθηκαν οι εκλογές, οι υπουργοί θα πληρωθούν αυτό το μήνα? Θα ήθελα να μου το απαντήσει. Γιατί αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι τα υπουργεία ουσιαστικά είναι παρατημένα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι έξω στην αγορά. Όχι ότι δεν είναι και οι άλλοι, αλλά αυτή τη στιγμή οι υπουργοί πληρώνονται για αυτό το πράγμα. Καλά. Αυτό θα ήταν μια ερώτηση. Φυσικά δεν έχουμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε τόσο εξειδικευμένο ερώτημα και δεν μπορούμε να έχουμε την ανταπάντηση. Σωστά, ακριβώς. Να μείνω στο εξής. Είπατε ότι εμείς θέλουμε. Θα είστε κόμμα ρυθμιστής. Αυτό θέλουν τουλάχιστον δημοσκοπήσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάμε είναι την τρίτη διευθυντική εντολή. Που έχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη σημασία. Σχέδιο λοιπόν δείχνει να έχετε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αν πάτε να το υλοποιήσετε σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς θα πρέπει να αλλάξει σε σχέση με το σχέδιο που θα εφαρμόζατε και τον τρόπο που θα το εφαρμόζετε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν δύο εκ διαμέτρου διαφορετικές πολιτικές, δεν μιλάω για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία. Με το πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στην οικονομία. Πώς θα μπορέσετε λοιπόν να συνεργαστείτε έχοντας ήδη ένα πρόγραμμα με δύο κόμματα τα οποία προβάλλουν κάτι τελείως διαφορετικό? Κοιτάξτε, ό,τι αφορά τη συνεργασία, μια συνεργασία πάντα προϋποθέτει να υπάρχει συμμετοχή και συνένεση του άλλου σε αυτό που θέλεις να ακολουθήσεις. Το ποτάμι έχει τραβήξει κάποιες συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές, τις οποίες θα απαιτήσει από τον αντίστοιχο σύμμαχο του συνεργάτη να τηρήσει κάποιες υποπροϋποθέσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά να τηρήσει το πλάνο συνεργασίας. Δεν μπορούμε να μοιράσουμε πόσους εσύ, πόσους εγώ. Το ποτάμι αυτή τη στιγμή πάει με ανοιχτές προτάσεις. Έχει παρουσιάσει το σχέδιο, έχει δείξει το σχέδιο, μάλλον έχει ανακοινώσει το σχέδιο της δημόσιας διοικητικής μεταρρύθμισης και πάει αυτή τη στιγμή με ανοιχτά χαρτιά. Και εξ αρχής είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία. Λοιπόν, κύριε Λευθεριάδη, κρατώ αυτό. Ναι, κύριε Κατζίδη, θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Θα πάμε σε διαφημιστικό. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με το ζήτημα του χρέους, αλλά θα μπούμε και στην εσωτερική οικονομία. Τι γίνεται με έμφυα προστασία πρώτης κατοικίας, συντάξεις και μισθούς, γιατί αυτά τα θέματα τέθηκαν ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να τρέχει και για τις υπόλοιπες μέρες. Ο διαγωνισμός εδώ, η δημοσκόπηση, με συγχωρείτε, η γρήγορη γλώσσα, η δημοσκόπηση της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης για το ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Δεν έχει περισσότερα ερωτήματα, δεν θα σας κουράσουμε περισσότερο. Μία απάντηση μόνο για το ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό της χώρας από τους δύο μονομάχους. Με ΔΕΛΤΑ ΕΕ 1 στο 54-454. Προτίμησή σας τον Αντώνη Σαμαρά και με το ΔΕΛΤΑ ΕΕ 2 στο 54-454 η προτίμησή σας στον Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά, παρακαλώ κύριε Κατζίδη, γιατί δεν θέλω να ψηφίσω τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Τι θα γίνει? Τι να σας πω, δεν είχαμε πρόβλεψη ΔΕΛΤΑ ΕΕ 3, αλλά μπορείτε να το διατρανώσετε αυτό το επιχείρημα από εδώ.
Λοιπόν, είχαμε αφήσει την κουβέντα, να θυμίσω, στο ζήτημα του χρέους. Θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση, κύριε Κατζή, δεν σμέθηκαν σε αυτό το λόγο. Πραγματικά, για να μείνει καθαρό, ότι το ΚΚΕ, το ξέρετε, δεν αναγνωρίζει το χρέος. Διαφωνεί με όλα τα άλλα τα κόμματα. Δεν αναγνωρίζει το χρέος. Πρώτον, γιατί το χρέος αυτό δεν το δημιούργησε ο λαός. Δεν πήρε τσακιστή δεκάρα από αυτό το χρέος. Δόθηκε εκεί που δόθηκε, να πάνε να τα πάρουν από εκεί σε εκείνους που τα δώσαν. Και αυτά τα χρέη τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Οι έγκριτοι οικονομολόγοι λένε ότι χρωστούσαμε 150 δις και έχουμε πληρώσει μέχρι 800 και όλο πολλαπλασιάζεται και όλο πολλαπλασιάζεται. Λοιπόν, δεν αναγνωρίζουμε το χρέος. Και τα κόμματα που αναγνωρίζουν το χρέος και μπαίνουν σε αυτή την ιστορία, μετά θα χρειαστεί και έμφυα, θα χρειαστεί και αυτά, γιατί πρέπει να πληρώσουμε το χρέος. Αφήστε το εδώ να μου κάνετε πάση για τον έμφυα. Κύριε Καΐσα, θα πιστέψω σε εσάς. Ένφια, προστασία πρώτης κατοικίας, συντάξεις, μισθολογικές απολαβές. Τέσσερα πολύ μεγάλα ζητήματα, τέσσερα από τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία όσο τίποτα άλλο. Και τα τέσσερα είδαμε και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σαμαρά να τα συζητάνε, να τα ανοίγουν. Πρώτος ο κύριος Τσίπρας, κατάργηση του ένφια και τι γίνεται με την προστασία πρώτης κατοικίας. Θα μείνω σε αυτά τα δύο και μετά παρακαλώ μία σύντομη θέση για το τι σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ για συντάξεις και μισθολογικές απολαβές ιδιωτικού και δημοσίου. Εμείς νομίζω είναι πολύ γνωστό ότι από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε κάνει τις προτάσεις συγκεκριμένες και για αυτά τα ζητήματα. Γιατί ξέρουμε ότι ο ελληνικός λαός υποφέρει και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Προέκυψε δηλαδή μια ανθρωπιστική κρίση στην χώρα ολόκληρη και θα πρέπει να πάρθουν κάποια επίγοντα μέτρα. Και αυτά τα μέτρα τα εξήγηλε ο Τσίπρας πολύ πριν γίνουν εκλογές, πολύ πριν ανακηρυχθούν. Για τον ένφια είμαστε κατηγορηματικοί. Θα καταργηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε να πληρώνουμε ένφια. Θα αντικατασταθεί όμως με άλλο νόμο. Σήμερα διευκρινιζόταν από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αντικατασταθεί με άλλο νόμο. Που δεν δίνει όμως ακριβώς και τα αριθμητικά νούμερα τι θα είναι αυτός. Γιατί Γιώργο, μπορεί να μας προκύψει χειρότερο σε έμφυα. Όταν καταργώ όταν λέμε ότι θα καταργηθεί ο έμφυα αυτή η φορολογία, φυσικά θα υπάρχουν κάποια άλλα έσοδα. Έτσι. Λοιπόν, τα έσοδα εκείνα θα είναι από τη φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Δεν έχει καμιά σχέση ο έμφυα ο σημερινός, ο οποίος πληρώνει όχι μόνο για σπίτια, μέχρι και για μαντριά έχει βγει. Ο έμφυα. Λοιπόν, αυτός ο έμφυα, λοιπόν, αφορά τα φτωχότερα στρώματα. Κόκκινη γραμμή για το ΣΥΡΙΖΑ προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Καΐσα. Φυσικά. Δεν θα υπάρχει ούτε μία κατοικία η οποία που λένε θα χαθεί ή θα πάρθει από τράπεζα η πρώτη κατοικία. Είμαστε τόσο κατηγορηματικοί και τόσο ξεκάθαροι σε αυτά τα ζητήματα, τα δύο, και στα άλλα όμως, δεν είναι μόνο αυτά, και τα υπόλοιπα που είπατε. Οι συντάξεις. Σύνταξη θα δοθεί 13η σύνταξη για συντάξεις κάτω από 700 ευρώ. Οικογενειακό εισόδημα. Λοιπόν, οικογενειακό εισόδημα. Ξέρουμε ότι δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να δώσουμε. Είναι αυτό που μπορούμε να δώσουμε. Και είναι για το 15. Λοιπόν, για το 16 θα το ξανασυζητήσουμε. Ξέρουμε ότι είπαμε θα πάμε στα 751 ευρώ μισθός. Λοιπόν, είναι ικανοποιητικός. Για αυτή τη στιγμή, για αυτή τη χρονιά, αυτό μπορεί να είναι. Πολλοί μας λένε ότι είναι μεγάλο αυτά τα ποσά. Είναι ρεαλιστικά, αν θα τα κάνουμε, νούμερα, πράγματι είναι ένα ερώτημα. Είναι κοστολογημένα. Είναι μετρημένα. Κάνουν 11.800 δις. 11 δις και 800. Λοιπόν, αυτά που λέμε είναι... Τρία από το ΕΣΠΑ, τρία από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τρία δις από την επαναθέρμανση αυτής της οικονομίας και τρία δις από την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι 12 ακριβώς. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά νομίζω ότι αυτοί που δεν θέλουν να ακούσουν δεν ακούν. Λοιπόν, πιστεύω ότι πιο ξεκάθαρες θέσεις για αυτό το ζήτημα και για την αντιμετώπιση πραγματικά αυτής της τραγικής κατάστασης στην οποία έχουν έρθει οι Έλληνες πολίτες, νομίζω ότι δεν μπορούσε να υπάρχει πιο ξεκάθαρη άποψη. Πάντως, κύριε Κατζίδη, επειδή μιλάμε για θέσεις, θέσεις έχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Χρόνιες θέσεις. Βεβαίως. Πάντως, και όταν καταθέσαμε τη θέση μας για το 750 κατώτερος μισθός, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε στη Βουλή.
καταστάσεις αλλάζουν, τα πράγματα αλλάζουν. Πάντως φαίνεται ότι και ο κύριος Καΐσας, αλλά φυσικά η χρησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ το προβάλλει ως ρεαλιστικότατο. Πέστε μου τώρα να πάμε. Παρακαλώ, ακούστε τώρα, θα σας ρωτήσω αυτό που είχα ρωτήσει και τον κύριο Βλεσίδη. Παρακαλώ, κύριε Καΐσα, παρακαλώ. Εσείς θα τα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα τώρα? Τα 750 θα τα ψηφίσετε? Εγώ πιστεύω ότι θα τα ψηφίσετε. Πάντα ψηφίζουμε μέτρα που αφορούν τη λαϊκή ελάφρυνση και τα λοιπά. Αν δεν τα ψηφίζατε ενώ τα είχατε καταθέσει πριν, θα ήταν παράλογο, έτσι. Κοιτάξτε, και τώρα ψηφίζουμε κάθε μέτρο που έρχεται στη Βουλή και που διευκολύνει τον κόσμο, εμείς το ψηφίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό είναι ευχάριστο για μας. Αλλά πώς δεν σημαίνει τίποτα. Το 751 είναι ερωτηματικό για το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα το κάνει. Γιατί σας είπα, το φέραμε στη Βουλή και δεν το ψήφισε. Αν γίνει κυβέρνηση. Θα τα πούμε μετά. Πες μου την ερώτηση. Αν γίνει κυβέρνηση και δεν το κάνει, τότε ναι. Αλλά εσείς προεξοπλίζετε ότι δεν το φέρει. Ακούστε με το. Να σας πω. Παίρνω το λόγο. Κύριε Καζή, είχα σκοπό να σας υποβάλω ερώτημα, αλλά μου θέλετε να το πάρετε από μόνο σας. Αυτές τις μέρες, κύριε Σκέβα, γίνεται μία πλειοδοσία και από το Σαμαρά και από το ΣΥΡΙΖΑ, με κάλπικες υποσχέσεις, με ψέματα, προκειμένου να εγκλωβίσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός, του λέμε καθαρά σαν κομμουνιστικό κόμμα, δεν του είπαμε ποτέ ψέματα, δεν του χαϊδέψαμε ποτέ τα αυτιά. Η επόμενη μέρα θα είναι πιο δύσκολη από τις προηγούμενες μέρες, όποιος και βγει, όποια και είναι κυβέρνηση. Εδώ τώρα με προκαλείτε να το υποβάλλω το ερώτημα, κύριε Κατζίδη. Εφόσον ξέρετε ότι θα είναι πιο δύσκολη και συμφωνούμε σε αυτό, εφόσον αυτό το ΚΚΕ ξέρει ότι θα είναι δύσκολη η επόμενη μέρα, γιατί δεν κοιτάει από το ποσοστό που θα πάρει, θα πάρει ένα ικανοποιητικό ποσοστό. 5, 6, 6,5%. Ας πούμε λοιπόν ότι θα είναι ένα ποσοστό από 5 μέχρι 7% ή 8%. Όσο και αν είναι. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό που μπορεί να σας καταστήσει και κόμμα ρυθμιστή. Γιατί λοιπόν το ΚΚΕ δεν θέλει να μπει στο όποιο κυβερνητικό σχήμα? Θα είναι και ένα μοχλό πίεση να μπορέσει να περάσει τι δικέ σα θέσει. Θα σα απαντήσω και αυτό, αλλά πρώτα θέλω να καταλάβουν οι εργαζόμενοι στις 26 του μήνα τι θα έχουν μπροστά τους. Γιατί δεν μπαίνει το ΚΚΕ μπροστά σε αυτήν την εργασία? Να μην δώσουν βάση ούτε στην τρομοκρατία της Νέας Δημοκρατίας ότι θα χάσουν τη σύνταξη και το μισθό αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε στου ΣΥΡΙΖΑ τις υποσχέσεις και τις αυταπάτες. Θα είναι δύσκολα. Θα έχουμε μπροστά μας όλους τους νόμους που είχαμε, συν τα 19 προαπαιτούμενα της Τρόικας που τα απαιτεί. Και για τις συντάξεις που είπατε προηγουμένως. Στα 19 προαπαιτούμενα η απέτηση της Τρόικα είναι από 14% που είναι η συνταξιδοτική θα πάει να πέσει στα 11%. 25% κάτω συντάξεις απαιτεί εδώ και τώρα η Τρόικα. Αυτά θα τα βρει μπροστά της οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γι' αυτό μετά τις 25 του μήνα θα έχουμε μπροστά μας, πρέπει να έχουμε μπροστά μας αγώνες ισχυρό ΚΚΕ για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την λέλαπα που έρχεται. Ένα γιατί παράδειγμα, δεν μπαίνετε λοιπόν, όχι μισό-μισό παρακαλώ, πρέπει να μου το απαντήσετε, κύριε Κατζίδη. Εφόσον θέλετε να το πετύχετε αυτό, ναι, γιατί δεν μπαίνετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα? Ακούστε να καταλάβει ο κόσμος. Είναι κομβικό, γιατί θα μπορέσετε να διεκδικήσετε από άλλη θέση. Υπάρχει μια κοροϊδία, κύριε Σκέβα, αυτό θέλω να γκρεμίσω, που λέει ότι θα υπάρχει διαφορετική πολιτική αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν βγει η Νέα Δημοκρατία. Την ίδια ευρωπαϊκή πολιτική θα έχουμε. Θα υπάρχει διαφορετική πολιτική, κύριε Ναι, για συγκεκριμένα μέτρα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Διαφωνούμε ακούστε ότι τώρα. Αν θα είμαστε στην Ευρώπη που δεν... Λοιπόν, καθημερινά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε. Ο Τσίπρας ορκίζεται. Αυτό... Τώρα αυτό είναι δικό σου, Γιώργο. Εδώ ο Τσίπρας καθημερινά ορκίζεται. Μα δεν είπαμε εμείς ποτέ ότι θα βγούμε από την Ευρώπη. Άλλη πράγμα. Ναι, δεν το κρύβουμε αυτό. Και το Μάστριχτ το ψηφίσατε λοιπόν, και την Ευρωζώνη και το Ευρώ. Ας τελειώσω όμως. Πρόσεξε. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. 26 του μήνα. Οι αγρότες μας που είμαστε αγροτική περιοχή θα βρίσκονται και πάλι είτε με Νέα Δημοκρατία είτε με ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στη Νέα ΚΑΠ. Προφανώς. Είναι χειρότερη από την προηγούμενη, μειώνει τις επιδοτήσεις, βάζει νέα εμπόδια στους παραγωγούς. 8,5% είχαμε φέτος μείωση των επιδοτήσεων, 15% θα έχουμε στα 100 μείωση την επόμενη χρονιά, 45% μέχρι το 2019. Ξέρετε τι κάνετε, λοιπόν, με αναγκάζετε να επανέρχομαι συνέχεια στο ίδιο ερώτημα, κύριε Κατζίδη. Αυτή την πολιτική θα έχουμε μπροστά μας. Γιατί δεν μπαίνετε μπροστά και εσείς να αλλάξει αυτή η πολιτική? Αυτή την πολιτική θα έχουμε μπροστά μας, δύσκολη και με Νέα Δημοκρατία και με ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό χρειάζεται, λέμε, ισχυρό ΚΚΕ, χρειάζονται αγώνες, ο λαός να βγει στο προσκήνιο
και να διεκδικήσει. Αλλά μόνιμα στην αντιπολίτευση. Οφείλω να σα το πω και αυτό. Μόνιμα στην αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή να βάλουμε. Μπείτε μπροστά, κύριε Γκαζίνη. Ακούστε, κύριε Σκεφνή, δεν πετάνε στον ουρανό. Αυτή τη στιγμή το να βάλουμε ότι θέλουν να γίνουμε κυβέρνηση μα κοροϊδεύει ο κόσμο. Όχι, όχι, όχι. Να συμμετέχετε σε ένα σχέδιο συγκυβέρνηση. Σα καλούμε για συγκεκριμένα μέτρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τέτοιο άνοιγμα. Σα καλούμε για να υλοποιήσουμε. Ποτέ δεν μα καλέσατε. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ο Τσίπρα έκανε άνοιγμα για ευρύ αριστερή συνεργασία, κύριε Γκαζίνη. Ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Να απαντήσω. Παρακαλώ. Ναι. Ποτέ δεν στήριξε δυνάμεις του ΚΚΕ πουθενά. Έχω εδώ μια ολόκληρη κατάσταση ομοσπονδιών και εργατικό κέντρο που συνεργάζεται με την Μπάσκε και τη ΔΑΚΕ πριν το ΠΑΜΕ. Πουθενά δεν συνεργαστήκατε με το ΠΑΜΕ. Συγγνώμη, την ίδια ώρα γιατί οι δικές σας δεν μπήκανε μπροστά στον αγώνα χωρίς το ΠΑΜΕ. Χωρίς το δικό τους συνεργαστώ αυτές τις κοινωνικές επιθέσεις. Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Εντάξει, αφού το θεωρείτε ψέμα. Βεβαίως. Το δείχνει η ζωή. Πού συνεργαστήκατε με το. Πού στηρίξατε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ όταν εσείς δεν έχετε δύναμη. Πουθενά. Ψηφίσαμε πουθενά και ποτέ. Το δήμαρχο, το σημερινό δήμαρχο Πατρών. Παντού. Και μάλιστα δεν θέλατε να τον ψηφίσετε. Παντού σας δίναμε, σας βλέπαμε να χώνεστε τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΚΕ, της ΠΑΣΚΕ, να χώνεστε τα ψηφοδέλτια. Κύριε Γκατζηδή, να μην μπούμε σε τέτοια ζητήματα, αλλά συγγνώμη να σας πω ένα παράδειγμα που βλέπω εγώ μπροστά μου. Όταν καλούμαστε στην Αλεξανδρούπολη να καλύψουμε πορείες, εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ που βλέπω άλλη πορεία στο εργατικό κέντρο και άλλη πορεία από το ΠΑΜΕ μπροστά από το Δημαρχείο. Εκεί είναι λυπηρό, κύριε Γκατζήδη. Γιατί δεν μπαίνετε μαζί με τους εργάτες χωρίς τα συνδικαλιστικά σας. Υπάρχει συνδικαλισμός και συνδικαλισμός. Να μην υπάρχει. Δεν μπορεί. Από τη στιγμή που μιλάμε. Συγγνώμη, από τη στιγμή που μιλάμε για το τμήμα. Κοινό καλό. Ακούστε με. Δεν μπορείτε οι να μπείτε μπροστά. Οι εργοδότες θέλουν να ελέγχουν ένα τμήμα του συνδικαλισμού. Και το ελέγχουν. Και τη ΓΕΣΕΕ και μεγάλες ομοσπονδίες. Αυτός είναι ο εργοδοτικός συνδικαλισμός. Από την άλλη μεριά είναι ο ταξικός συνδικαλισμός. Ο εργαζόμενος να επιλέξει που θέλει να πάει. Σε κάθε βιομηχανική μονάδα ο εργοδότης κοιτάει να ελέγξει το συνδικαλισμό. Φοβάμαι ότι θα μας βγάλει αλλού αυτή η κουβέντα και δεν θέλει να εκτεθούμε. Δεν έπρεπε Βουτσά... να με καλέσεις. Κυρία Βουτσά, να δώσουμε το λόγο σε εσάς. Την επόμενη μέρα των εκλογών, όποιο και αν είναι το ποσοστό των ανεξάρτητων Ελλήνων, τι θα πούνε σε ενδεχόμενα συνεργασίας, πού συνεργάζονται και πού όχι. Αν εννοείται με ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν και να συνεννοηθούν. Ακριβώς. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν με Νέα Δημοκρατία έτσι όπως έχει καταλήξει να είναι αυτή τη στιγμή. Με τον κύριο Σαμαρά να έχει υποσχεθεί άλλα πριν τις εκλογές του 12, στα Ζάπια 1, 2, 3, 18 σημεία τότε. Από όσο θυμόμαστε όλοι, κανένα δεν τηρήθηκε. Εκτός από ένα, συγγνώμη. Ένα το έχει τηρήσει, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Για τις ιδιωτικοποίησεις μιλάτε. Ακριβώς. Την έχει ξεπουλήσει. Λοιπόν, μπορούμε να συνεργαστούμε με όποια κυβέρνηση σχηματιστεί και θα έχει εθνικό σκοπό. Να μπορέσουμε να βγούμε μπροστά και να σταματήσουμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο κόσμος πεινάει, ο κόσμος κρυώνει τώρα το χειμώνα και όλοι οι υπόλοιποι απλά φιλολογούν. Συνεπώς, να υποθέσουμε ότι θα στηρίξετε τις όποιες οικονομικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης που αναφέραμε προηγουμένως. Σαφώς. Αν δεν παραβιάζουν καμία από τις κόκκινες γραμμές που ήδη έχουν συζητηθεί και τις ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει λόγος να μην συνεργαστούμε σε αυτό το κομμάτι. Η Δημοκρατική Αριστερά τι λέει για συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ, για συμπόρευση, για οικονομικά μέτρα για την, κατά της ανθρωπιστικής κρίσης και υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του οικονομικά ασθενέστερου. Εμείς πιστεύουμε πως θα πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας με συμμετοχή και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και αυτό το βλέπω αυτή τη στιγμή. Μπορεί να γίνει μόνο μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Πιστεύω πως θα πρέπει να πάρθουν ορισμένα, αρκετά μάλλον, μέτρα που θα ανακουφίσουν τον κόσμο πλέον. Ο κόσμος πεινάει. Στις πόλεις ειδικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και πιστεύω πως όλοι μαζί θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις για να ξεπεραστεί αυτό το ανθρωπιστικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Και δυστυχώς. Πάρα πολλοί νέοι αναγκάζονται να πάρουν τον δρόμο της μετανάστευσης και πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη, σε αναπτυξιακά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στην Ήπεθρο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης. Δυστυχώς είμαι σίγουρος δεν θα μας φτάσει και ο χρόνος σημερινής εκπομπής να θα το καθίσουμε, αναλύσουμε. Παραπάνω. Θέλετε να κάτσουμε παραπάνω. Πειράζει να είναι off camera, κύριε Γκατζίδη. Όχι. Λοιπόν, να πάω και στο ποτάμι. Το ποτάμι, όπως είπαμε πριν, ένα από τα κόμματα που μάλλον θα είναι ρυθμιστές, ίσως να είναι και τρίτο κόμμα. Εδώ λοιπόν η οικονομική πολιτική του ποταμιού. Τι λέει το ποτάμι για την επόμενη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με την εσωτερική οικονομία, τι λέει το ποτάμι για την
ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων για να πάρουν μια ανάσα όσοι αυτή τη στιγμή βαριανασένουν οικονομικά. Κοιτάξτε, αυτό που αναφέραμε είναι ότι σαφώς εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ριζικές αλλαγές όπως και στον έμφυα. Μόνο αν αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή από το αυτοί που δεν πληρώνουν ΦΠΑ είναι περίπου 4 με 5 δις. Από εκεί και πέρα λέμε παραμονή στο ευρώ, σε καμία περίπτωση έξοδο από την Ευρωζώνη. Τώρα, ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό που είχατε... Παρακαλώ, κύριε Βουτσά. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Ναι, φυσικά, ναι. Παρακαλώ. Λέτε ότι πάνω από 4 εκατομμύρια ΦΠΑ δεν πληρώνονται. 4 με 5 εκατομμύρια, όχι εκατομμύρια. Δις. Αναρωτηθήκατε γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν πληρώνει αυτό το ΦΠΑ? Αυτό νομίζω η ερώτησή σας δεν θα έπρεπε να απευθυνθεί σε μένα καταρχήν. Απευθύνεται σε εσάς με γνώση. Πείτε μου, ναι. Απλά ήθελα να καταλήξω στο εξής. Εσείς είπατε ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή... Εμείς θα συνεργαστούμε αυτόν που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Δεν είπαμε το ποιον θα μας υποδείξει ο ελληνικός λαός στις εκλογές, με αυτόν θα συνεργαστούμε. Κύριε Βουτσά, γι' αυτό τσακωνόμαστε εντός εισαγωγικών με τον κύριο Γκατζίδη. Μπορεί να μπορέσουν να περάσουν και δικά τους μέτρα μέσα από μια εκλογική συνεργασία. Ακριβώς. Και μια κοινοβουλευτική συνεργασία. Έχουμε ανακοινώσει κάποια μέτρα τα οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε, όπως κάποιες μεταρρυθμίσεις, θέλουμε ανάπτυξη. Τώρα, ό,τι αφορά στο κομμάτι αυτό που αναφέρατε πριν και υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά με την αριστερά. Ναι, αριστερά με την αριστερά. Σας ταιριάζεται πιο πολύ. Άλλωστε το έχετε δηλώσει ότι θα στηρίξετε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχετε πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε πει ότι θα στηρίξουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα προεκλογικά δεν το λέτε, αλλά πάει πιο μπροστά πριν τις εκλογές. Ήσασταν πρόθυμοι και με Νέα Δημοκρατία και με ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που αυτή τη στιγμή είπε ότι εμείς θα πάμε με αυτοδυναμία. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παίζει πολλά παιχνίδια τα οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύουν πλέον. Ουσιαστικά ο κόσμος βλέπει και αρχίζει να μην πιστεύει σε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίζει να μην πιστεύει στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καΐσα. Αυτό που είχατε αναφέρει στο κομμάτι. Αυτό που είχατε πει για τα 751 ευρώ. Για να αναφερθούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπω ότι όλοι είχατε συμφωνήσει ότι ναι, σαφώς. Και εγώ, αν ήμουν ιδιωτικός υπάλληλος, θα είχα συμφωνήσει να παίρνω αυτό το μισθό από τα 500 που θα έπαιρνα σήμερα. Έχει αναρωτηθεί κανείς αν ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να πληρώσει αυτά τα λεφτά? Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται άλλα στους πολίτες, άλλα στις επιχειρήσεις. Άλλα λέει στην Ελλάδα, άλλα λέει στην Ευρώπη. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα. Ποιες γραμμές ακολουθεί, ποια είναι τα νούμερα που παρουσιάζει εδώ. Ποια είναι τα νούμερα που θα παρουσιάσει αύριο, γιατί μέχρι στιγμής αυτά που βλέπουμε καθημερινά, ο ΣΥΡΙΖΑ βλέποντας τις δημοσκοπήσεις παρουσιάζει τελείως διαφορετικά νούμερα. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά μια ξεκάθαρη γραμμή, την οποία δεν έχουμε δει. Κύριε Λευθεριάδη, συγγνώμη, αλλά αρνούμε να δεχθώ ότι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να πληρώσουν σε έναν εργαζόμενο που δουλεύει πολλές ώρες περισσότερα από 500 και κάτι ευρώ. Κύριε Καλίστα, παρακαλώ, μια απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν διαμαρτυρήθηκαν πάντως οι επιχειρήσεις για την αύξηση του μισθού. Δεν είπαν ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και απορώ πως το ποτάμι το λέει έτσι. Χωρίς, δηλαδή, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες δεν έχουν τέτοιο επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Θέλω να μου πείτε ότι εσείς αν ήσασταν επιχειρηματίας και κάθε ΣΥΡΙΖΑ, κάθε μια κυβέρνηση ουσιαστικά λέει ότι θα επιβάλλω αυτό το πράγμα να πληρώσει 751, δεν είναι τα 751 ευρώ. Είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές. Ξέρουν... Την επιχείρηση αυτή τη στιγμή το κράτος και το κάθε κράτος θεωρεί ότι είναι ουσιαστικά ένας απατεώνας, ένας κλέφτης. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θεωρούν ότι ουσιαστικά τις επιχειρήσεις που βγάζουν, που εργάζονται και προσπαθούν να βγάλουν μια κερδοφορία ότι είναι κλέφτες. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί κάθε κυβέρνηση που παρουσιάζει κάποιο νομοσχέδιο και επειδή θέλει αυτή τη στιγμή να μαζέψει ψήφους και πετάει 751 ευρώ, θα μπορούσατε αύριο να βγείτε και να πείτε ότι θα δώσουμε 950 ευρώ. Σκεφτήκατε τον επιχειρηματία που 10 άτομα... Αυτό το μέτρο ξέρετε ότι είναι αναπτυξιακό. Ότι θα κινηθεί η αγορά. Ότι θα έχουν... οι άνθρωποι να ξοδέψουν κάποια πράγματα για τα απαραίτητά τους. Καλά, κύριε Λευθερία, δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό. Δεν νομίζω ότι θα πέσουν και περισσότερα χρήματα στην αγορά. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις, αυτοί που πληρώνουν και τα 500 ευρώ,
περιμένουν πότε θα βγει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα επιδοτούμενο ο ΑΕΤ και τα λοιπά, για να μπορούν να κάνουν πρόσληψη. Συγγνώμη κύριε Ελευθεριάδη, αλλά μήπως στέκονται και σε αυτό και περιμένουν μόνο από αυτό? Πεντάμινα που εναλλάσσονται, εξάμινα που εναλλάσσονται. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά είναι ένα κομμάτι. Ας δούμε και τις δύο όψεις του νομίσματος. Να σας διακόψω αυτό το πρόγραμμα που. Να δώσω το λόγο στον κύριο Στράκο, το ζήτησε πρώτος κύριε Γκατζίδη. Κύριε Γκατζίδη, παρακαλώ. Δηλαδή σήμερα που παίρνουν οι επιχειρήσεις. Κύριε Γκατζίδη, ελάτε, ζήτησε πρώτος το λόγο, οφείλω να είμαι κύριος κι εγώ. Αφού μου επιτρέπει όμως, μου λέει εντάξει για ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει, ας μιλήσει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα να παίρνουν οι εργοδότες σήμερα τζάμπα εργαζόμενους είναι απαράδεκτο. Δεν είπαμε να παίρνουν τζάμπα. Και παίρνουν τζάμπα. Σήμερα το πρωί μπήκα σε εταιρεία, στην Οριστιάδα. Βλέπω ένα γνωστό παλικάρι, λέω τι έγινε, ποιος δουλειά, ωραία. Τα πεντάμινα είναι. Δηλαδή πληρώνω εγώ για να έρθει ο εργοδότη τζάμπα εργαζόμενο. Και το χειροκροτείτε αυτό. Δεν χειροκροτούμε, αλλά ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο λέτε ότι θα προτιμούσατε επιχείρηση εφόσον δεν μπορεί να μην κάνει. Οι επιχειρηματίες θέλουν τζάμπα και θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στη δουλεία. Να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: δεν πειράζει, εγώ θα κάνω το φτωχολόγιο και θα σας δίνω και τζάμπα εκτελεματώρες και αυτό και τα λοιπά. Λέτε ότι αυτή τη στιγμή ότι εάν δεν μπορεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει δηλαδή, γιατί θα αυξήσει το μισθό. Γιατί θα αυξήσει το μισθό. Δεν αυξάνει το μισθό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξάνει. Με το σημερινό λέω. Ενοποιεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει: πάρτε μέτρα για την ακραία φτώχεια. Κύριε Στράκο, συγγνώμη που. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στάση του Ποταμού και ξαφνιάστηκα. Σήμερα, αν δούμε τους παραπάνω που εργάζονται, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, παίρνουν 500 ευρώ και δουλεύουν 12 ώρες. 500 ευρώ για Θεσσαλονίκη και πληρώνουν Νίκαιο 300 ευρώ. Έχουν παιδιά, οικογένεια. Πώς θα βγουν πέρα αυτοί? Κύριε Στράκο, θα πάρουμε αυτή την απάντηση μετά το διαφημιστικό. Κύριε, δεν έχω χρόνο. Πρέπει να απαντήσω όμως. Δεν έχω χρόνο, κύριε Λευθεριάδη. Έχει γίνει παρανόηση ότι το ποτάμι λέει ότι εμείς είμαστε υπέρ του να παίρνει κάποιος 500 ευρώ. Με μία φράση, κύριε Λευθεριάδη, και δεσμεύομαι ότι θα επιστρέψουμε με αυτό, παρακαλώ. Με μία φράση, κύριε Καρίστα. Έτσι βγήκε προς τα έξω. Έτσι το κατάλαβα εγώ. Είπαμε ότι να πάρει 750 ευρώ ο εργαζόμενος, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει μια ελάφρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές και προς τον επιχειρηματία. Να υπάρχει ένα πλάνο. Βάζουν να εκεί, συγγνώμη, κύριε, με αυτό ακριβώς θα επιστρέψουμε. Παρακαλώ, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Καλύτερα. Πριν πάμε στο διαφημιστικό, να θυμίσω ότι τρέχει ακόμη η ψηφοφορία μας, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσει να τρέχει και τις επόμενες ημέρες. Ποιον θεωρείτε λοιπόν καταλληλότερο για Πρωθυπουργό της Ελλάδος? Αντώνη Σαμαράς, ΔΕΛΤΑ ΕΕ 1 στο 54454 και Αλέξης Τσίπρας στο ΔΕΛΤΑ ΕΕ 2 το μήνυμα στο 54454. Επιστρέφουμε. Η οποία τρέχει και θα συνεχίσει να τρέχει και για τις υπόλοιπες ημέρες. Το ένα και μοναδικό ερώτημά μας λοιπόν, ποιον θεωρείτε καταλληλότερο Πρωθυπουργό της χώρας? Αντώνη Σαμαράς, για την απάντηση αυτή γράφετε ΔΕΛΤΑ ΕΕ 1 με κεφαλαία, το στέλνετε στο 54454. Για τον Αλέξη Τσίπρα, τον αρχηγό του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, ΔΕΛΤΑ ΕΕ 2, πάντα κεφαλαία στο 54454. Κύριε Κατζέδη, συγγνώμη για άλλη μια φορά που δεν έχει τον κύριο Κουτσούμπα. Γιατί το θίξατε κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Η άθελα σμπρώχνεται προς το διπολισμό. Λέτε τον κόσμο, σκυχηθείτε πίσω από αυτούς τους δύο. Κύριε Κατζίδη, δεν γίνεται. Είναι αυτές οι δύο επιλογές. Κατά ψέματα, ένας εκ των δύο θα είναι. Όχι. Λοιπόν, να αφήσουμε. Είμαι παλιός και τον έχω φάει το δικοματισμό στη ΜΑΠΑ από το 1974. Νέο δικοματισμό θα βιώσουμε, έτσι όπως φαίνεται. Λοιπόν, να επιστρέψουμε. Α, ελάτε κύριε Γκατζίδη, τώρα συγγνώμη, αλλά πιο μεγάλη πολυφωνία στο δικό μας πάνελ δεν θα μπορούσαμε. Από τα δικά μας πάνελ δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Βλέπω και είναι που δίνουν το ρυθμό, είναι τα κεντρικά πάνελ της Αθήνας. Συνεπώς δεν αφήσατε κάποια αφμή για τα περιφερειακά. Έχουν σαπίσει το μυαλό των ανθρώπων από το πρωί ως το βράδυ με το διπολισμό. Φοβάμαι ότι αν ανοίξουμε το θέμα ΜΜΕ, θα χρειαστούμε άλλη μια εκπομπή. Γι' αυτό λοιπόν θα γυρίσω στην κουβέντα ακριβώς από εκεί που την αφήσαμε. Κύριε Ελευθεριάδη, νιώσατε την ανάγκη να σωστά, ναι. Κάνατε μια σημείωση. Να κάνω μια διευκρίνηση για να μην γίνει παρανόηση αυτό που έχω πει. Παρακαλώ. Αυτό που ανέφερα για τα 750 ευρώ δεν εννοούσε ότι εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε στον ιδιωτικό τομέα μεγάλους μισθούς. Γιατί ξέρουμε τις ανάγκες που έχει σήμερα μια οικογένεια. Πιστέψτε με, έχω οικογένεια, έχω δύο παιδιά και έχω βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Που μου αναφέρατε εκεί πριν, με 500 ευρώ, σαφώς και δεν ζεις. Δεν μπορείς ουσιαστικά ούτε να συντηρήσεις οικογένεια, ούτε να έχεις μια αξιοπρέπεια. Τα 750 ευρώ που ανέφερα εγώ, ότι όταν κάποιος παρουσιάζει ένα σχέδιο, μπορεί να μην ήταν 750, μην κολλήσουμε τώρα στο νούμερο. Αλλά όταν με αυτά τα νούμερα προσπαθείς να δώσεις κάτι, πρέπει να έχεις όμως ένα πλάνο. Το πώς να μπορεί να βγει η επιχείρηση
δίνοντας αυτά τα. Παίρνω πάτημα από αυτό, κύριε Καΐσα, υπάρχει ταυτόχρονα με την επαναφορά του μισθού στα 751, υπάρχει ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο για ελάφρυνση φορολογική των επιχειρήσεων. Και κυρίως των μικρομεσαίων, γιατί φαντάζομαι για αυτές, σε αυτές αναφέρεστε κυρίως, κύριε Καΐσα. Αναφέρομαι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σωστά. Πρώτον, αυτό νομίζω ότι δεν θεωρείται αύξηση. Θεωρείται το ελάχιστο που μπορεί να τα βουλέψει κάποιος. Τα 750 ευρώ δεν νομίζω ότι. Μα επιχείρηση, κύριε Καΐσα. Να σας πω κάτι άλλο. Στα 500 ευρώ. Να ολοκληρώσει, κύριε Καΐσα. Ένα πράγμα να σας πω. Στα 500 ευρώ που δίνει μια επιχείρηση σήμερα είναι 495 ευρώ ακριβώς. Που πληρώνει σήμερα για πλήρη απασχόληση μια επιχείρηση. Από τα 495 ευρώ, τα 290 είναι ασφαλιστικές εισφορές. Αν αυτό το νούμερο ανέβει στα 750, σαφώς και ασφαλιστικές εισφορές ανεβούν. Τον επιχειρηματία τον έχει σκεφτεί κάποιος. Κύριε Καΐσα, έχει σκεφτεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον επιχειρηματία. Τον εργαζόμενο σκέφτεται κανένα. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, πιστεύω. Παρακαλώ, να απαντήσει ο κύριος Καΐσας, να τοποθετηθεί. Νομίζω ότι είναι λάθος έτσι όπως μπαίνει το ζήτημα, διότι τα 750 ευρώ φτάνουν στον εργαζόμενο να ζήσει. Η απάντηση του ποταμιού ποια είναι? Εμείς λέμε ότι δεν φτάνουν καν αυτά. Και εμείς αυτό λέμε. Επομένως, δηλαδή, τι θα κάνουμε? Δεν θα ζει ο εργαζόμενος. Συγγνώμη, ο επιχειρηματίας δεν είναι άνθρωπος. Υπάρχουν μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πείτε ότι μέτρα, θα στηρίξουμε τον εργαζόμενο. Λοιπόν, η επιχείρηση αυτή τη στιγμή δεν είναι τα έξοδα στους εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν κλείνουν γιατί πληρώνουν μεγάλους μισθούς. Πολύ μικρούς πληρώνουν και κλείνουν. Άρα αλλού να βρούμε την αιτία. Και η αιτία βέβαια όλοι ξέρουμε ότι είναι οι πολυεθνικές, τα μεγάλα. Και πολιτική που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν, όταν λέμε για 750 ευρώ, μιλάμε για το αναγκαίο, το ελάχιστο αυτή τη στιγμή που μπορεί να δοθεί. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αντίρρηση. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει πολύ περισσότερο από κόμματα τα οποία υποτίθεται ότι θέλουν για κάτι το σύγχρονο και κάτι. Στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες πολύ υψηλότερες είναι οι αποδοχές και τέτοια. Πώς εκείνες οι επιχειρήσεις επιβιώνουν? Πώς μπορούν και. Άρα δεν είναι η αιτία το μεροκάματο, δεν είναι η αιτία ο μισθός του εργαζόμενου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια, όπως τη λέμε εμείς, μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Μέσα εκεί θα υπάρχουν πολλά άλλα μέτρα τα οποία θα είναι υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα δίνουν τη δυνατότητα γιατί να βγαίνουν. Τι μας εμπόδιζε να την κάνουμε? Τι μας εμπόδιζε όλα αυτά τα χρόνια να κάνουμε? Μας κατέστρεψε τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας εμπόδιζε. Εμείς δεν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή, ότι το πρόβλημα δεν ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη που είπαμε ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και φυσικά και ελληνικό. Μην αθώσουμε τις πολιτικές που ακολούθησε η Ελλάδα. Οι πολιτικές που ακολούθησε η Ελλάδα ήταν μια πελατειακή σχέση με τον Έλληνα εργαζόμενο, τον Έλληνα πολίτη. Θα με ψηφίσεις, θα σε τακτοποιήσω. Θα με ψηφίσεις, θα σε βάλω το παιδί στη δουλειά. Θα σε διορίσω στο Τελωνείο, στο νοσοκομείο, στο σχολείο. Αυτά εδώ είναι παθογενείς 40 χρόνων. Δεν μπορούμε να αθωώσουμε αυτές τις καταστάσεις. Δεν μπορούμε να μην δούμε ότι αυτά πρέπει που λένε, να ανατραπούν, να μπουν σε μια καινούργια βάση. Και φυσικά και η Ευρώπη έχει ευθύνες τεράστιες. Λοιπόν, οι συσχετισμοί όμως και. Η Ευρώπη είναι γεωγραφικός όρος. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κατάλαβα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας ότι μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέμε εμείς μετά. Δεν θέλετε στην Ευρώπη. Άλλο Ευρώπη είναι γεωγραφικός όρος. Δεν μπορείτε να μας διώξετε από την Ευρώπη, κύριε Κατζήτη. Κατανοητό, σταμάτη. Στην Ευρώπη γεωγραφικά ανήκουμε και θα ανήκουμε. Δεν πρόκειται να γίνουμε. Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίναμε όμως τριτοκοσμική χώρα, παρόλο που είμαστε στην Ευρώπη. Γιατί όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια πολιτική έχουν. Γιατί προχθές απέλησε. Γιατί αποδοχές
είναι αυτές που είναι. Η Σιτροέν, 5.000 εργαζόμενοι στη Γαλλία. Μα δεν είπε κανένας ότι. Την ίδια πολιτική ακολουθούν παντού. Προκειμένου να εξασφαλιστεί το κέρδος, μειώνουν μισθούς, μειώνουν αυτά. Η ίδια πολιτική είναι. Καλά, δεν είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει. Εμείς είμαστε υπέρ του να αλλάξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε του, να συνεχιστεί έτσι. Μπορεί να το πετύχει μια δύναμη της αριστεράς ως κυβέρνηση αυτό. Ως κυβέρνηση εθνικού κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι αρχίζει να φαίνεται μια ελπίδα. Και για τη χώρα μας, και για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Την ίδια ώρα όμως έχουμε και δεξιές τάσεις. Και η ελπίδα αυτή ξεκινάει από αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε και άναψε το φυτίλι που λέμε και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες που η πολιτική πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητείται. Η λιτότητα αμφισβητείται. Και αυτό νομίζω ότι είναι, αρχίζει η ελπίδα πλέον και για τους Ευρωπαίους. Πάντως μου κάνετε πάσα, λοιπόν, κύριε Καΐσα, να σας ρωτήσω και για τη δήλωση Σόιμπλε πριν από λίγη ώρα. Είπε ότι όποιος και αν κυβερνήσει στην Ελλάδα, όποια κυβέρνηση και αν έχουμε, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι η ΣΥΡΙΖΑ, πρώτο κόμμα, συγχωρέστε μου τη φράση, κυβέρνηση, θα πρέπει να συνεχίσει τον δρόμο της λιτότητας. Αυτό το έβαλαν ως προαπαιτούμενο, ως βάση. Ο Σόιμπλε το βάζει. Και άλλωστε αυτή ήταν η πολιτική του και αυτή είναι. Λοιπόν, δεν αμφισβητείται σήμερα και στην Ελλάδα που είμαστε πρώτων των αλλαγών αυτών ότι εμείς τέρμα τα μνημόνια, τέρμα αυτές τις συμφωνίες, τέρμα αυτά που υπέγραψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί δεν πάμε σωστά. Κανένας, ποιος συμφωνεί σήμερα να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Τι μας έδωσε αυτή η πολιτική. Μας έδωσε αυτήν εδώ τη φτώχεια, αυτή την ανεργία, αυτή την ανέχεια και μας έδειξε και σαν χώρα και την αξιοπρέπειά μας και όλα αυτά. Είναι δυνατόν να τα υπερασπίζεται κάποιος και να λέει να συνεχιστεί. Ούτε ο κύριος Σαμαράς. Ήδη κάνει στροφές και αρχίζει και την παραχωρολογία τώρα τα τελευταίες μέρες. Λοιπόν, ούτε ο ίδιος δηλαδή που εφήρμοσε αυτή την πολιτική περιμένει κάτι καλό. Θα με επιτρέψετε να δώσω το λόγο και στην κυρία Βουτσαβλέπου. Θέλετε να πάρετε το λόγο μια δύο φορές. Θέλω να τοποθετηθώ λίγο σχετικά με αυτό που συζητήθηκε πριν. Αν θα είναι 750 ο μισθός ή θα είναι 500 και για ποιο λόγο μπορεί να ανέβει ή να κατέβει ο μισθός του ιδιωτικού είτε και του δημοσίου υπαλλήλου ακόμα. Γιατί και εκεί βλέπουμε ότι έχουν κοπεί πάρα πολλά χρήματα. Θα ήθελα απλά να ρωτήσω τον κύριο Ελευθεριάδη. Ο κύριος Θεοδωράκης έχει τοποθετηθεί και έχει πει ότι θα ακολουθήσει σίγουρα από τη στιγμή που έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες με την Τρόικα, θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο με όποια κυβέρνηση υπάρχει. Σωστά. Άρα δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει αυτά που χρωστάει η Ελλάδα. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, απλά να μου απαντήσετε λίγο σε αυτή την ερώτηση για να μπορέσω να προχωρήσω στο επόμενο. Επειδή η σύμβαση συγκεκριμένη που έχει υπογραφεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπογραφεί σε ατομικό επίπεδο, αλλά δεν έχει υπογράψει ο Σαμαράς, έχει υπογραφεί σαν χώρα. Άρα πρέπει να τηρήσουμε αυτά που έχουμε υπογράψει και να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους να παράγουμε και να αποπληρώσουμε αυτό το χρέος. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εμείς δεν θα το αναγνωρίσουμε. Αν το καταλαβαίνω σωστά. Εάν έχετε προγνώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 100% το πρώτο κόμμα, σαφώς δεν γνωρίζει το χρέος. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει χαρακτηριστικά ότι θα σκίσω τα μνημόνια. Άλλο αυτό το είπε. Σωστά. Αυτό σημαίνει. Ωραία. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευση. Θα σα πω τι λέει, γιατί διαφωνώ. Ακριβώς. Θα σα το δώσω, κύριε Γκαζίνη. Το έχουμε πει τόσες φορές τι λέμε για το χρέος. Μα βρήκε Βόρεια Ευρύ. Κούρεμα του χρέου. Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, λοιπόν, ωραία. Και άρα, υπομένως, ρήτρα ανάπτυξης, έφανα διαπαραγμάτευση το υπόλοιπο και αυτό που έγινε για τη Γερμανία να ξαναγίνει. Έχει γραφτεί και έχει ληφθεί. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε μπορώ να τοποθετηθώ κι εγώ για το δικό μου. Παρακαλώ. Από τη στιγμή λοιπόν που το ποτάμι ισχυρίζεται ότι θα συνεχίσει αυτή την πολιτική που ήδη ασκεί ο κύριος Σαμαράς και δεν μπορώ να το αμφισβητήσω εγώ αυτό, δικαίωμά του είναι. Σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία ανάπτυξη στη χώρα μας. Καλός ή κακός. Ανάπτυξη στη χώρα μας είναι μονόδρομος και μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Μόνο αν σταματήσει να υπάρχει αυτή η φορομπηχτική πολιτική που έχει σκαρώσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σταματήσει να πάυσει για να αρχίσει να πάρει ανάσα η αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να υπάρχει σταθερό φορολογικό καθεστώς τουλάχιστον για μία δεκαετία, από εδώ και πέρα.
Ναι. Γιατί έτσι θα έρθει κάποιος να επενδύσει σε αυτόν τον τόπο. Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνίσιμοι με τις γείτονες χώρες. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς να βγαίνουμε με 23. Μισό λεπτάκι να τελειώσω. Μισό λεπτάκι να τελειώσω. Δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όταν η Βουλγαρία και η Τουρκία έχουν ΦΠΑ 8, 9, 10%. Και εμείς βγαίνουμε με 23% ΦΠΑ. Να ανταγωνιστούμε τι, όταν το φυσικό πρόσωπο αυτή τη στιγμή φορολογείται με 46%. Mm. Είναι κύριε τραγικό. Φιλιάδη, τι διαφορετικό εισηγείται το ποτάμι για την φορολογία των επιχειρήσεων? Για τη φορολογία των επιχειρήσεων θα σας πω, απλά θέλω λίγο να τοποθετηθώ πάνω παρακαλώ, σε αυτό που είχατε παρακαλώ, πριν. Επειδή βλέπω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες στρέφονται προς το να φύγουμε από αυτή την κυβέρνηση, να φύγουμε από την Ευρώπη, να σκίσουμε τα μνημόνια. Δεν είπα να φύγουμε από την Ευρώπη, ποτέ δεν χρησιμοποίησα τέτοια λέξη. Να σκίσουμε τα μνημόνια, ουσιαστικά ακολουθείτε, έτσι όπως το κατάλαβα, λέτε, να ακολουθήσουμε την πολιτική που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν μου είπατε τώρα. Ότι δεν ακολουθούμε την πολιτική που λέει κατηγορήσατε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν ότι... Συγκεκριμένα έχουμε πει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με όποιον δει το καλό της χώρας μας. Και το καλό της χώρας μας αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει αυτό που συμβαίνει. Άρα να μην συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα κυκλοφορούν τα email μέσα στα Υπουργεία και μας διατάζει ο οποιοσδήποτε φούχτελ το τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι απαράδεκτο. Και εσείς το ανέχεστε. Το αν είναι απαράδεκτο ή όχι, αυτό νομίζω θα το κρίνει ο λαός. Από αυτά που ξέρει. Από εκεί και πέρα. Εσείς βάσει αυτού που λέτε αυτή τη στιγμή, ναι, ότι θα φύγουμε από την Ευρώπη. Δεν σας είπα ότι θα φύγουμε από την Ευρώπη. Μα αυτό σας λέτε, είπα θα απλά ότι πρέπει να γίνει λογιστικός έλεγχος και να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι πραγματικά το χρέος, αν το και εφόσον υπάρχει. Αν και εφόσον θα το ακολουθήσουμε αυτό το χρέος. Πρέπει να το ακολουθήσουμε, δηλαδή πρέπει να εξαθλιώσουμε κι άλλο αυτό το λαό. Πρέπει δηλαδή η οποιαδήποτε οικογένεια. Κοιτάξτε, να φτάσει θα πρέπει να γίνουν κάποιοι, στον πάτο. Θα πρέπει να γίνει κάποια ειδική διαπραγμάτευση. Συγγνώμη, κυρία Θεριάδη, θα πρέπει να δώσω το λόγο και δεξιά. Και κάτι ακόμα, κυρία Βουτσά, κάτι για αυτό που είπατε πριν. Προφανώς θα πρέπει να δώσουμε λόγο, αν όχι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τουλάχιστον στις χώρες που μας δανείσαν. Υπάρχουν κράτη τα οποία από τα κοινοβούλια του πέρασαν απόφαση στήριξη τη χώρα μα. Μα δώσαν μερικά δισεκατομμύρια. Πώς μπορούμε λοιπόν. Είναι 210 δις που χρωστάει αυτή τη στιγμή η χώρα σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. 49 δις στην Κεντρική Τράπεζα. 25 δις στους ιδιώτες επενδυτές. Πώς αυτά τα λεφτά λοιπόν θέλουμε. Αν τα βάλετε με τους ιδιώτες, χαίρομαι κύριε Λευθεριάδη που συμπληρώνω το ερώτημα. Πώς λοιπόν εμείς, αν υποθέσουμε ότι μπορούμε να τα βάλουμε με τους ιδιώτες, μπορούμε να τα βάλουμε ακόμη και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πώς μπορούμε να πούμε σε αυτές τις χώρες ότι ξέρετε το χρέος μας δεν το αναγνωρίζω? Θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση. Άρα η διαπραγμάτευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Αλλά δεν υπάρχει αυτά τα λεφτά, πότε τα δανειστήκαμε? Α, έτσι θα το ακυρώσουμε. Συγγνώμη, αλλά έχει δίκιο ο κύριος Ελευθερίας. Σαν χώρα τα δανειστήκαμε. Σαν χώρα τα δανειστήκαμε. Ο Παπανδρέου. Και ποιος τα πήρε? Ποιος τα πήρε τα λεφτά? Ποιοι τα πήραν τα λεφτά? Λοιπόν, δεν τα πήρα ούτε εγώ. Παρακαλώ, κύριε Γατζίδη, να δώσω το λόγο και δεξιά στην αριστερά. Στο τραπέζι έχουν πέσει πολλά θέματα. Ένα να τα ξεκινήσουμε. Ανθρωπιστική κρίση, πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ξέρει ότι με την πολιτική της όλο και περισσότερος κόσμος εξαθλιώνεται, προτρέπει τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν την ανθρωπιστική κρίση. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ πρόταση αυτή. Του Σόιμπλε είναι. Βεβαίως. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφωνεί ο Σόιμπλε. Βεβαίως. Πάρτε διαφωνεί μέτρα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κάντε συσίτια λέει. Κάντε επιδόματα. Κάντε κάτω από 800. Κάντε αυτό. Δεν λέει να κάνει. Μισό λεπτό. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή. Αντιμετωπίστε την ακρίβεια. Μα τι, όταν λέμε κάτω από 800 ευρώ οικογενειακό εισόδημα να δώσουμε κάτι, όταν λέμε να δώσουμε κάποιες κιλοβατόρες την ημέρα στην αλλά οικογένεια, κύριε Γατζέδη, είναι φτωχολόγιο. Προβάλλει επιχείρημα, είναι ρεαλιστικό το σχέδιο όμως. Αν έλεγε χαρίζω ρεύμα, δεν θα τον πίστευε και κανείς. Υπάρχει άλλη πρόταση στο ΚΚΕ. Ωραία. Αφού λέμε ότι ανακάμπτει η οικονομία, να αρχίσουμε σιγά σιγά την επανάκτηση των απολειών. Να αρχίσουμε από το 13ο και 14ο μισθό, να αρχίσουμε να πάμε στο 751, επανάκτηση των απολειών. Και όχι να στέλνουμε τον Ευρωπαϊκή κόσμο. Ένωση όχι μέσα. Να συνηθίσουμε τον κόσμο στα συσίτια και στο φτωχολόγιο. Συμφωνούμε και κύριε Γατζέδη. Αυτό συμφωνούμε όλοι. Βεβαίως, σε όλα τα συνδικάτα που μπήκε το θέμα από ότι πάμε να βάλουμε αιτήματα επανάκτηση απολειών, Πάσκε, Δά και ΣΥΡΙΖΑ, όλοι μαζί έναν δύο. Ας μην μπούμε στα συνδικαλιστικά, κύριε Γατζίδη. Ο κόσμος υποφέρει. Μα, ο κόσμος υποφέρει χωρίς ταυτότητα κομματική ή συνδικαλιστική. Μα δεν υπάρχει. Ακούστε με τώρα. Εμείς δεν λέμε ότι ένα που πεινάει δεν θα του δώσουμε ένα πιάτο, δεν θα οργανώσουμε την αλληλεγγύη.
Άλλο αυτό το ζήτημα και άλλο αυτό να το κάνει κεντρική πολιτική. Εμείς θέλουμε ο λαός στην επανάκτηση αγαθών και δικαιωμάτων. Συμφωνούμε. Να διεκδικήσει την επανάκτηση των απολειών. Βγαίνει ο Σαμαράς και λέει ότι περάσαμε τον κάβο και τα λοιπά και δίνει και υποσχέσεις. Ωραία, να ξεκινήσουμε αυτά που χάσαμε. Μπορούμε να τα κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά. Γιατί το ΚΚΕ λέει μέσα, έξω από το ευρωμονόδρομο. Ακούστε, δεύτερο θέμα. Μέσα στην Ευρωπαϊκή. Πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε με τα δικά μας λεφτά. Συγκρούονται δύο γραμμές. Μία είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δώστε κάτι στην ακραία φτώχεια. Και η άλλη είναι αυτή του ΚΚΕ, επανάκτηση των απολειών που είχαμε μέχρι τώρα. Σιγά σιγά, δεν λέμε αύριο το πρωί όλα πίσω. Μα αυτό λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο, δεν λέει γατάζει, κύριε Γκρίνια. Δεν λέει αύριο το πρωί κουπόνια για 300.000 που δεν έχουν να φάνε. Ναι, δεν θα τους ταΐσουμε. Αύριο το πρωί τι θα κάνουμε. 300.000 αυτή τη στιγμή στη χώρα πεινάνε και γυρνά στους κάτω. Ταμείο ενεργείας, εισόδημα. Τους δίνουμε ένα ποσό να έχουν να φάνε. Θα τους στείλω στα συσίτια, αυτό λέτε. Για φέτος, για φέτος, λέμε για τώρα. Ένα λοιπόν είναι η ακραία φτώχεια. Συγγνώμη κύριε Γκατζίδη, οφείλω να το πω, είπατε πριν με μικρά βήματα. Ε, μικρό βήμα λέει το ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις έκανε μικρό βήμα τον κατηγορείτε. Παρακαλώ, συνεχίστε, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έχει στο μυαλό, ότι αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Όχι όμως να επιβαρύνουμε τους επιχειρηματίες με αύξηση του μεροκάματου, του μισθού, των συντάξεων κτλ. Όχι τέτοια πράγματα. Αντιμετωπίστε, είναι άλλο αυτό που λέει το ΚΚΕ και άλλο η ακραία φτώχεια τους εξαθλειωμένους, μην τους αφήσει να πεινάνε γιατί θα γυρίσουν και θα μας δαγκώσουν. Δεύτερο εκείνο που θέλω να πω, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα την αλλάξουμε και η ελπίδα κτλ. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι εφαρμόζουν πολιτικές, όχι γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Είναι ανάγκες του κεφαλαίου να ανταγωνιστεί τις άλλες δυνάμεις στην Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα, Αμερική κτλ. Και μας πιέζει όλο πιο κάτω το εργατικό κόστος. Όλο πιο κάτω το εργατικό κόστος. Δεν είναι από καμιά κακία που θέλουν να τυραννάνε τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί όχι, μια, βέβαια, μια εθνική κυβέρνηση να όχι, το αλλάξει όχι, αυτό ή να προσπαθήσει να το αλλάξει. Υπάρχουν νόμοι που ψηφίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που είπε η κυρία προηγουμένως ανεξάρτητων Ελλήνων. Μη σηκώνετε τη φωνή για κυριαρχικά δικαιώματα και μας διατάζει ο Φουχτήλ. Εμείς με την συνθήκη του Μάστριχ παραδώσαμε τα κλειδιά της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια τους στέλνουμε τους προϋπολογισμούς. Ολόκληρη η Γαλλία έστειλε τον προϋπολογισμό και τον γυρίσαν πίσω. Ξαναφτιάξτε τον. Κύριε Γκατζίδη, αν το δεχτώ, αυτό θα μεταναστεύσω. Λοιπόν, κύριε Γκατζίδη, σας ζητώ κυριαρχικά δικαιώματα. Να έχουμε απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Να έχουμε απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό, κύριε Γκατζίδη. Μια κουβέντα. Αυτή τη στιγμή έχει ανασφάλιστους, άνεργους, άπορους που δεν μπορούν να πάνε στον γιατρό. Τι θα κάνουμε, δεν θα εξασφαλίσουμε σε αυτούς τη δυνατότητα να πάνε στον γιατρό? Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σημαίνει όμως άλλη διαφορετική πολιτική. Έπρεπε να είναι ασφαλισμένοι οι άνθρωποι. Μα έπρεπε. Το ζητάμε. Σε ποιο δημόσιο σύστημα. Αυτό δηλαδή είναι, κύριε Καζίνη, είναι η εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο? Αυτό που λέω. Η εντολή λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα φάρμακα αντιμετωπίστε την ακραία φτώχεια με προγράμματα. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν τα μπερδεύουμε καθόλου. Άλλο είναι που στέλνουμε τον προϋπολογισμό και άλλο είναι αυτά τα άμεσα μέτρα, τα ανθρωπιστικά, Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ένα λαό με συσίτια να αντιμετωπιστεί. Με προγραμματάκια, με έτσι, με άλλο. Και το υλοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν τον τρόπο που λέει. Εμείς θέλουμε μισθό και σύνταξη και μεροκάματα. Θέλει να το κάνει, αλλά παρόλα αυτά και σε μια τέτοια κυβέρνηση, συγκυβέρνηση, αρνείστε να συμμετάσχετε. Είναι εύκολο να κάνεις αντιπολίτευση, δηλαδή, αλλά όταν έρθει η στιγμή να μπει και να δώσουμε ρεύμα σε 300.000 οικογένειες, δηλαδή, αυτό είναι. Το πρόγραμμα σας προβλέπει 1,5 με 2 ευρώ την ημέρα για ρεύμα. Αυτό μπορεί για φέτος. Για το 15. 2 ευρώ ρεύμα την ημέρα η οικογένεια. Για το 15. Να μην υπάρχει σπίτι χωρίς ρεύμα. Καλά, εδώ θα να μην υπάρχει άρρωστος χωρίς να μπορεί να πάει στο γιατρό. Και αντιδράτε σε αυτά. Εμείς ξέρουμε και θα συμβεί μετά τις 25. Αντιδράτε σε αυτά. Δεν χρειαζόμαστε προφήτες, κύριε Γκατζίδη. Όμως λύσεις χρειαζόμαστε. Το ΚΚΕ προβλέπει. Όταν ψηφίζαν το Μάστριχ, όλοι πανηγυρίζανε. Το ΚΚΕ ήταν το καλό που έλεγε εδώ μέσα κτίζουν Νέα Ευρώπη, κόλαση για τους εργαζόμενους. Και να το ποιο είχε το δίκιο. Λοιπόν, θα πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεσμεύομαι, κύριε Στράκο, να επιστρέψω με εσάς. Σας αδίκησα στο ημίωρο. Και επειδή αυτό είναι από το Αρμένιο, να τον αφήσουμε να μιλήσει τώρα. Τοπικιστικά κριτήρια δεν θέλω. Είμαστε όλοι πολίτες του Εύρου, νομίζω. Είναι ένα πολύ παθοχωριό και έχει υποφέρει και τα λοιπά. Λοιπόν,
Κυρίες και κύριοι, να πάμε σε διαφημιστικό. Πριν περάσουμε, να σας θυμίσουμε ότι τρέχει η ψηφοφορία μας. Ποιον θεωρείτε κατάλληλο για πρωθυπουργό, το ερώτημα. Σαμαράς Αντώνης, ΔΕΛΤΑ Ε1 κεφαλαία στο 54454. Αλέξης Τσίπρας, ΔΕΛΤΑ Ε2 με κεφαλαία στο 54454. Πηγαίνουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Ποιον θεωρείτε καταλληλότερο πρωθυπουργό της χώρας. Η πρώτη απάντηση, Αντώνη Σαμαράς. Το μήνυμα είναι ΔΕΛΤΑ Ε1 με κεφαλαία στο 54454. Δεύτερη απάντηση, Αλέξης Τσίπρας. ΔΕΛΤΑ Ε2 πάντα κεφαλαία στο 54454. Κύριε Στράκο, είχα αφήσει την κουβέντα σε εσάς. Δεσμεύτηκα θα επιστρέψουμε εσάς. Παρακαλώ, υπόθηκαν πολλά. Τη δική σας θέση. Εμείς, σαν πράσινη δημοκρατική αριστερά, πιστεύουμε πως θα πρέπει να γίνει μια φορολογική μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική κλίμακα στη φορολόγηση. Εκείνος που παίρνει παραπάνω θα πρέπει να πληρώνει και παραπάνω. Δεν είναι δυνατόν σήμερα όλα τα βάρη της οικονομικής κρίσης να τα πληρώνει ο εργαζόμενος και αυτοί, και οι έχοντες να μην πληρώνουν. Με τον Α και τον Β τρόπο να βρίσκουν κάποια δικαιολογία στα βιβλία τους, στα λογιστικά και να μην πληρώνουν καθόλου φόρο. Αναλογική φορολογία, έσοδα-έξοδα. Ναι. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, κύριε. Ένα πολύ μικρό και γρήγορο σχόλιο από όλους σας, κύριε Καΐσα. Το φορολογικό σύστημα που είναι στη χώρα μας είναι, δεν μπορεί να το συζητήσει κανένας, γιατί κάθε μέρα αλλάζει. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να μιλήσουμε για μια σοβαρή αλλαγή στο όλο σύστημα που θα είναι εκβάθρο που λένε και θα είναι και απλό, σταθερό και να ξέρει και κάθε Έλληνας φορολογούμενος πώς θα φορολογείται από εδώ και πέρα. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, νομίζω ότι θα πάρει πολλή ώρα για να την αρχίσουμε. Να περάσει το ΚΚΕ. Σύντομα, κύριε Γκατζίδη, εσείς, για το αναλογικό φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό σύστημα στη χώρα μας δεν είναι, όπως λέω, πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζει κάθε μέρα. Είναι σταθερά και μόνιμα. Κοιτάτε, αλλάζουν οι νόμοι. Να ξεζουμίζει το λαό. Αυτό είναι. Είτε με ένα νόμο είτε με τον άλλο, πάντα τα μόνιμα υποζύγια είναι να πληρώνει ο λαός, ο εργαζόμενος λαός, να πληρώνει όλη αυτή την ιστορία και στο τέλος να μην απολαμβάνει και τίποτα. Τόσο σύντομη τοποθέτηση, κύριε Γκατζίδη, με εντυπωσιάζεται. Σας ζήτησα σύντομη τοποθέτηση, το κρατήσατε. Για το φορολογικό τώρα, για την πρόταση με αυτό το πράγμα. Τι, είναι απαράδεκτη αυτή η φορολογία. Τι να πούμε τώρα. Ότι βάζει φορολογεί το αγρότη την αποθήκη, που φορολογεί το εργαλείο το αγρότη. Είναι αυτό για συζήτηση. Κύριε Βουτσά, ο λόγος εσάς, για να σας δώσω περισσότερο χρόνο να θυμίσω, να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα, ναι. Θα σας δώσω το χρόνο έχοντας μια σύντομη τοποθέτηση πρώτα σε αυτό. Αναλογικό φορολογικό σύστημα, αλλά γενικά φορολογικό σύστημα, με μια σύντομη κουβέντα, τι υποστηρίζουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Σταθερό φορολογικό σύστημα, ναι, αναλογικό όσον αφορά τα εισοδήματα, τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά να είναι σταθερό. Δεν μπορεί κανένας να έρθει να επενδύσει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας με αυτό που επικρατεί. Σήμερα έχουμε αυτό το φορολογικό σύστημα, μετά από δύο μέρες το αλλάζουμε γιατί δεν μας βόλεψε και ο κύριος Σόιμπλε ήθελε κάτι άλλο. Δεν γίνεται αυτό. Το ποτάμι τι λέγει αυτό. Το ποτάμι θα συμφωνήσει σε αυτό ότι και εμείς ζητάμε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και κυρίως να δούμε τις γείτονες χώρες και να πάρουμε μερικά παραδείγματα. Νομίζω δεν είναι κάτι το. Μην πάμε να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο, αυτό που ακούγεται αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να κάνουμε ειδικά σχέδια κτλ. Υπάρχουν ζωντανά παραδείγματα ό,τι αφορά φορολογία και άλλα και σε άλλους τομείς που μπορούμε να πάρουμε, ρυθμίσεων κτλ. Μπορούμε να πάρουμε μερικές ιδέες. Το ποτάμι είναι ανοιχτό σε κάθε πρόταση που μπορεί να εφαρμοστεί και σαφώς είναι. Πάει βάσει αυτό που είπαν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, δεσμεύτηκα να σας δώσω το λόγο για δύο λεπτάκια στον καθένα πριν κλείσουμε, επειδή είστε και οι πέντε υποψήφοι στον ίδιο νομό, διαφορετικά κόμματα, να στείλετε το δικό σας μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει, να τους πείτε γιατί να στηρίξουν τη δική σας κομματική στέγη και φυσικά και τη δική σας υποψηφιότητα. Κύριε Καΐσα, να ξεκινήσω από εσάς. Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Πρέπει, έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση ότι. Τι θα γίνει με το χρέος, τι θα γίνει στη συνέχεια. Δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από αυτή την πρόταση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, πιστεύουν. Και νομίζω ότι πρέπει να θα πάμε ή θα συνεχίσουμε έτσι ή θα πάμε με την πρόταση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με το πρόγραμμά του. Με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση η οποία θα αντιμετωπίσει. Σε πρώτη φάση βέβαια αυτή την κατάσταση όπως είπαμε την ανθρωπιστική και σίγουρα όμως και να πάμε σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας γιατί και πρόγραμμα ανάπτυξης υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ και
μακριά θα πάει αυτή η προοπτική και όνειρα υπάρχουν. Όμως πρέπει να ξεκινάμε από τη σημερινή κατάσταση και η οποία δεν αντέχεται άλλο. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που εκπέμπει όλη η κοινωνία μας. Και τοπικά εδώ έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Οι προτάσεις που ξεκινάνε από τον πρωτογενή τομέα, την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, από την λειτουργία αυτό, να εκμεταλλευτούμε αυτά εδώ που υπάρχουν, να λειτουργήσει το εργοστάσιο Ζαχάρεως. Είναι μια παραγωγική δύναμη στο Βόρειο Εύρο, η οποία δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα γιατί έκλεισε και γιατί δεν λειτουργεί. Ούτε και αυτοί που πήραν την απόφαση να το κλείσουν δεν ισχυρίζονται πλέον ότι έπρεπε να κλείσει. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες τεράστιες στο νομό, ζεόλιθος από πάνω, ένα σωρό πλούτοπαραγωγικές πηγές στο νομό μας, και νομίζουμε ότι αυτά θα μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί ο πολίτης, ο ευρύτης, και νομίζουμε ότι με την πρόταση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Θα σας ρώταγα στη συνέχεια το ερώτημα, σας έλεγα γιατί να ψηφίσει εσάς προσωπικά, αλλά τα ζητήματα του νομού τα θέσατε χωρίς την πάσα, κύριε Καΐσα. Οπότε παρακαλώ, συνεχίστε. Φυσικά και υπάρχουν και πρόσωπα που λένε και πρέπει να διαλέξει κανένας, αλλά μου δώσεις όμως την ευκαιρία να δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε. Έχουμε έξι υποψηφίους. Φοβάμαι, κύριε Καΐσα, ότι δεν μπορούμε να το δείξουμε λόγω περιορισμών. Όχι, τίποτα άλλο. Είναι στο ίδιο, στην ίδια σελίδα, οι έξι υποψήφοι με τα βιογραφικά τους, που σημαίνει αυτό ότι δείχνουμε και ένα άλλο στίγμα πολιτικής σαν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνουμε πολιτική προσωπική. Φυσικά έχει ο πολίτης να διαλέξει και θα διαλέξει από τους έξι, λοιπόν, αλλά δεν κάνουμε προσωπική πολιτική. Παλεύουμε για να ορθοποδήσει η χώρα, να σταθεί στα πόδια της και να προχωρήσει παραπέρα, και βέβαια να γίνει και η αλλαγή γενικότερα στην Ευρώπη. Λέμε ότι η ελπίδα έρχεται. Πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ελπίδα και μπορεί να αλλάξει και τη χώρα, αλλά και γενικότερα την Ευρώπη. Κύριε Καΐσα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Γκατσίδη, το δικό σας μήνυμα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πούμε στους εργαζόμενους του Εύρου ότι να μην ακούνε αυτές τις μέρες τη Νέα Δημοκρατία, τις υποσχέσεις που δίνει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάνουν μια πλειοδοσία, και γιατί είναι όλα ψέματα και κάλπικα. Να πούμε στις δικές σας θέσεις. Θα πούμε και στις δικές σας. Και θα σας πω. Παρατήρηση. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχω προτάσεις για την αγροτική οικονομία. Είναι ψέματα. Στην αγροτική οικονομία θα εφαρμοστεί ΚΑΠ. Καλούμε λοιπόν το λαό να σταματήσει να αναζητεί σωτήρες. Η ελπίδα δεν είναι ούτε στη Νέα Δημοκρατία ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα είναι στους αγώνες. Ένας λαός που θα αποφασίσει να βγει στον δρόμο, να διεκδικήσει, να αγωνιστεί, εκεί είναι η ελπίδα. Και εμείς θα είμαστε δίπλα στον αγωνιζόμενο λαό. Γιατί αυτή είναι η σωτηρία. Να σταματήσουμε λοιπόν να ψάχνουμε για σωτήρες. Λαϊκή οργάνωση των αγώνων. Δεύτερο, λαϊκή συμμαχία. Όλοι οι κλάδοι, ο ένας δίπλα στον άλλον. Γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε διαφορετικά πέρα. Συμμαχία λοιπόν λαϊκή, και εκεί το ΚΚΕ θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό. 26 του μήνα θα έχουμε προβλήματά μας λοιπόν, και χρειάζεται να έχουμε ισχυρό ΚΚΕ. Στη δημοσκόπηση που κάνετε, ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, καλό τους ευρύτες να σας στείλουν μήνυμα που να γράφει ισχυρό ΚΚΕ. Υπάρχει λύση. Που δεν το βάλαμε υπάρχει υπάρχει λύση, κύριε Σκέβα, υπάρχει ελπίδα. Πού βρίσκεται αυτή? Σε άλλη πολιτική. Μέσα σε αυτή την πολιτική, εμείς το λέμε καθαρά. Και θα δικαιωθούμε πάλι. Μέσα στην πολιτική, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σωτηρία δεν υπάρχει για τους εργαζόμενους. Θα είναι μία κόλαση. Με πεντάμινα, τετράμινα, ανεργία κτλ. Αποδέσμευση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουμε τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια μας, αφού θα κοινωνικοποιήσουμε τα μέσα παραγωγής. Κεντρικός σχεδιασμός. Υπάρχουν πλουτοπαραγωγικές πηγές να αξιοποιήσει η χώρα μας, αλλά τα κλειδιά της οικονομίας πρέπει να τα έχει το κράτος. Υπάρχει ζεόλιθος. Το θέμα είναι ποιος θα τον αναπτύξει, ποιος θα έχει το κέρδος από αυτή την ανάπτυξη. Λοιπόν,
καλούμε τους συμπολίτες μας, του Εύρου, τους εργαζόμενους, 25 του μήνα θα έχουν συμφέρον να προκύψει από την κάλπη ισχυρό κουκουέ. Και επειδή τα έφερε τα πράγματα, εμείς σαν κόμμα δεν βάζουμε ποτέ ποσοστιαίους στόχους ή κατάταξες στόχους τρίτο και τέταρτο και πέμπτο κόμμα, όμως επειδή για την τρίτη θέση παίζουν πολλά κόμματα, λοιπόν τρίτη θέση να είναι το ΚΚΕ και ενισχυμένο. Κύριε Γαζίδη, να σας ευχαριστήσω. Κύριε Βουτσέ, ο λόγος εσάς, το δικό σας μήνυμα. Το δικό μου μήνυμα θα είναι σύντομο. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί εδώ στη Θράκη. Κανένας δεν έχει αναφερθεί εκτενέστερα από τον, εκτός από τον δικό μας τον ηγέτη, τον Πάνο τον Καμένο. Και μάλιστα όταν ακόμα ήταν σαν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μετά αποχώρησε. Μίλησε για την κωσοβοποίηση της Θράκης. Αυτό πρέπει να το ακούσουμε όλοι, πρέπει να το αφουγκραστούν οι πάντες. Και εγώ από τα τρία τελευταία χρόνια που είμαι δίπλα του, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος των ανεξάρτητων Ελλήνων, πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός ηγέτης αυτή τη στιγμή που μπορεί να βοηθήσει. Όσον αφορά τον Εύρο συγκεκριμένα, όντως μπορεί να υπάρξει βοήθεια και στον Εύρο, βοηθώντας τον πρωτογενή τομέα, αγρότες και κτηνοτρόφους. Πρέπει να πάρει μπρος η μηχανή. Αυτό το δικό σας μήνυμα και για τη δική σας υποψηφιότητα. Για τη δική μου υποψηφιότητα, εγώ θα πω το εξής. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο έχει μέσα 6 αξιόλογους ανθρώπους. Ας επιλέξει ο Ευρύτης που θα το ρίξει μέσα στην κάλπη ποιον θέλει να σταυρώσει. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Στράκο, λόγος εσάς. Εγώ πιστεύω πως θα πρέπει οι Δημάρ Πράσινοι να είναι στην επόμενη Βουλή για να δώσουν, να παίξουν το ρόλο του ρυθμιστή στις δύσκολες εποχές που έρχονται. Όσο για τα προβλήματα του Εύρου, όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο έχουμε τις πλημμύρες εδώ στον Εύρο. Φέτος, τώρα που ερχόμουν με το τρένο, είδα όλη την περιοχή γεμάτο νερά. Και θα πρέπει να γίνει μια διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Βουλγαρίας και να υπάρξει εκβάθυνση του ποταμού Εύρου και να γίνουν τα έργα, τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος μας. Θα πρέπει να δώσουμε μετά, θα συμφωνήσω και εγώ με όλους τους προλαλήνοντες, πως στον πρωτογενή τομέα θα πρέπει να δώσουμε βάση. Ο Εύρος είναι μια αγροτική περιοχή και εδώ θα πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα για την περιοχή μας. Αυτά. Κύριε Στράκο, να σας ευχαριστήσω. Ο κύριος Ελευθεριάδης. Το ποτάμι αυτό που θα πει είναι, όπως έλεγε και εξ αρχής, χωρίς πολιτικό παρελθόν, με προοπτική, με όραμα. Αυτό που ζητάει αυτή τη στιγμή από τον ελληνικό ναό είναι να του δώσει μια ευκαιρία να πραγματοποιήσει αυτά που έχει υποσχεθεί. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι δεν θα τον απογοητεύσουμε, δεν θα δώσουμε κάποιες υποσχέσεις αυτή τη στιγμή, όπως κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Όχι σε χώρο χάρτη, σε αυτούς που πλέον ξέρουμε τι έχουν κάνει και ο λαός νομίζω βλέπει. Και αυτό που θα ήθελα να πω και στους συναδέλφους, πείτε όπως θέλετε, να σκεφτούν να ψηφίσουν και οι ίδιοι ποτάμι. Για να έχουν τη συνείδηση καθαρή. Μάλιστα. Σε αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Μια πρόταση ήταν αυτή. Να και ένα απροσδόκητο κλείσιμο, κύριε Γκαζίδη. Ποτάμι είναι, νερό είναι, μπορεί να σκαθαρίσει τη συνείδηση. Τα παίρνει όλα. Τέτοιοι σχηματισμοί έχουν γίνει στην Ελλάδα, έχουν σβήσει. Λοιπόν, κύριοι και κυρία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση παραγωγική, αν μη τι άλλο παραγωγικός διάλογος, κύριε Γκατζίδη. Και εμείς ευχαριστούμε το ΔΕΛΤΑ για τη δυνατότητα που μας έδωσε να εκφράσουμε τις απόψεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Γκατζίδη. Παρακαλώ, νομίζω ότι τα κανάλια, τα περιφερειακά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα έχουμε ανάγκη σίγουρα. Όχι μόνο τα έχουμε ανάγκη, αλλά και κρατάνε κάποιες, ας πούμε, έτσι, ισορροπίες και κάποιες διαδικασίες σε αντίθεση με τα κεντρικά, τα οποία, ας πούμε, είναι φως φανάρι, ότι καθοδηγούνται. Όχι πάντα. Σκοπός δικός μας δεν είναι να κατηγορηθούν τα άλλα κανάλια. Το ρίχνουμε συνήθως το κουβέ, συνήθως παραπονείται, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζουμε ότι τοπικά πρέπει να πούμε
Κοιτάξτε, οφείλω και εγώ να στηρίξω και τα υπόλοιπα κανάλια και τα κεντρικά, εντάξει, αλλά τα δικά μας τα περιφερειακά. Νομίζω ότι το στίχημα του κόσμου το παίζουν αλλιώς. Προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε λόγο στους δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Τα κεντρικά είναι στο τρίγωνο της αμαρτίας που λένε. Τράπεζες. Κύριε Καΐσα, φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να κάνουμε δεύτερη εκπομπή αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Πάντως, πριν κλείσω, θα ήθελα να το πω αυτό, γιατί μου έκανε εντύπωση. Κυρία Βουτσά, είπατε το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων, κίνημα και το ποτάμι, κόμμα ποτέ. Κίνημα και το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, τι έχει γίνει με τα κινήματα, γιατί δεν δημιουργούνται κόμματα και δημιουργούνται κινήματα, αλήθεια. Εμείς ξεκινήσαμε σαν κίνημα και θα παραμείνουμε. Οι διαδικασίες θα παραμείνουν κινηματικές μέσα στο χώρο μας. Κύριε Λευθεριάδη, γιατί κίνημα και όχι κόμμα το ποτάμι. Ξέρετε, το κόμμα έχει χαρακτηριστεί, ειδικά από εμάς τους νέους, υπάρχει μία. Πώς να σου πω, λίγο αντιμετώπιση, λίγο διαφορετική. Δηλαδή, έχεις στο μυαλό ο νέος αυτή τη στιγμή όταν ακούει. Φανταστείτε ότι και εμείς που ασχοληθήκαμε με την πολιτική, για μας ήταν πολύ δύσκολο. Να φανταστείτε ότι όταν παίρναμε τηλέφωνο τους γνωστούς, δηλαδή σας λέω τώρα προσωπικά, ότι πήρα ένα γνωστό μου και είπε ότι θα ασχοληθώ με την πολιτική, τώρα που τον παίρνω τηλέφωνο, ακούω στην αρχή το γέλιο και μετά γεια σου τι κάνεις. Δηλαδή, μα κατεβαίνετε με κίνημα, όχι με κόμμα. Σωστά. Γελάει ακόμα. Όχι, δεν γελάει αυτό. Γελάει ότι φαίνεται ότι πολύ παράξενο ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική θέλουν να ασχοληθούν αυτή τη στιγμή. Το κόμμα, σαν λέξη, αυτή τη στιγμή πηγαίνει τελείως αλλού. Δηλαδή, ο νέος βλέπει μια ξύλινη γλώσσα ότι δεν είναι για μας, δεν θέλει να πλησιάσει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλη κουβέντα γύρω από αυτό. Εγώ οφείλω. Παρακαλώ, κυρία Βουτσά. Πάντως είναι πολύ κρίμα που δεν ήταν κάποιος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα μαζί μας. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Εντάξει, υπήρχε πρόβλημα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, τυχαίνουν και αυτά, άνθρωποι είμαστε όλοι, πέρα από κόμματα και κινήματα και συνεργασίες. Λοιπόν, να υπενθυμίσω πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσω την ψηφοφορία μας που τρέχει. Ένα και απλό το ερώτημά της: ποιον θεωρείται καταλληλότερο πρωθυπουργό της χώρας, για τον Αντώνη Σαμαρά ΔΕ1 με κεφαλαία στο 54454 και τον Αλέξη Τσίπρα ΔΕ2 πάντα με κεφαλαία στο 54454. Κύριε Γκατζίδη, θα σας ξαναπώ συγγνώμη που δεν έχουμε βάλει και τρίτη επιλογή. Αντιδράσατε. Το καλό τους εργαζόμενους να στείλουν μήνυμα ισχυρό ΚΚΕ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να κλείσουμε εδώ, να συνοψίσουμε αυτή την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Στόχος μας ήταν και σήμερα να είμαστε κοντά σας, να σας δώσουμε πολλές απόψεις, πολλές φωνές. 10 ημέρες μένουν. 10 ημέρες δύσκολες. Αυτές τις ημέρες, μέσα από τη ΔΕΛΤΑ τηλεόραση, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να φιλοξενούμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, όχι για να χαλιναγωγήσουμε καμία άποψη, αλλά για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μόνοι σας τη δική σας, να κατευθύνετε τη δική σας σκέψη εκεί που θέλετε, για να μπορέσετε όταν θα φύγετε από τις κάλπες στις 25 του μήνα να νιώθετε καλύτερα στις 26. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.